Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ο Καμόρα από την στεναχώρια του που δεν έφαγε 8 Ολυμπιακός. Κάθεσε λίγο παραπάνω να πούμε. Ξεκίνησαμε λίγο αργά, δεν πειράζει. Θα τη βγάλουμε τη δουλειά. Θα κάνουμε με ταχύτητα τις σκέψεις μας. Θα πούμε το ρεπορτάζ όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Θα δώσουμε και δύο συνεδρίες. Γιατί να δώσουμε? Πέντε συνεδρίες. Πέντε συνεδρίες. Δηλαδή, δύο πακέτα. Ξαναπέστε ρε γιατρέ Μπανιώτη, να πούμε. Θα δώσουμε για αυγενικό σύνδρομο, για φίλους που πονούν και έχουν συμπτώματα από το αυγενικό. Πονάνε. Αυγεναλγίες, ζάλι, μικρανίες. Μου λες το αυγενικό σε χτυπάει και πονοκέφαλο και πίσω. Εγώ κάνει και ήλικο. Εγώ το 9 έπαθα ένα αυγενικό. Ναι. Είναι από τις πιο συχνές παθήσεις, τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και από ασκήσεις, και από την άσκηση, και από το γυμναστήριο, και καθένας στην δουλειά του. Γεράματα, στάσεις του σώματος. Ναι, air condition. Air condition. Αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα, ανοιχτό παράθυρο. Ταξιτζίδες. Ταξιτζίδες, ναι. Είναι πολύ συχνό. Για στέλνε, γιατρέ, τι θα πούμε. Θα στείλουμε δύο άτομα για πέντε συνεδρίες, θα πούμε για το αυγενικό σύνδρομο, ναι. Έτσι. Εσύ είσαι 63. Mm-hmm. Στον τέταρτο όροφο είσαι. Πέμπτο. Στον πέμπτο απάνω είσαι, έτσι. Ναι. Και πού θα σε βρούνε, γιατρέ, άμα. Πού θα σε βρούνε. Στο 231-0-282-400. Ναι. Θα επικοινωνήσουν δύο τυχεροί που θα βγάλεις τώρα. Έτσι. Ας στείλουν στην εκπομπή. Έτσι. Ελπίζω να δουλέψει αυτό το ρημάδι σήμερα. Ελπίζω να δουλέψει. Πάει καλά. Έτσι. 25 δεν ξημερώνει σήμερα. 25 ξημερώνει. Πήγε ο Παοξής να χαρεί λίγο εκεί στο 3-0, στο 20 λεπτό σου λέει θα γίνει η 6 ή η 7. Τελικά έγινε 3-0. Μετά αποβάλλε το στόπερο ο αριστερός της Μπάγκερν. Αντί να γίνει, ξέρω εγώ, 3-1, έγινε 4-0. Πήγε το δοκάρι 5-0. Είτε στο 4-0. Εντάξει, δεν μπορεί να το χαρεί τώρα ο αντίπαλος. Να πει εντάξει, να φάει 6, 7, 8-1. 7-0, γιατί στο 20 λεπτό τα χάνει 3-0 ο άλλος. Σου λέει αν φάει άλλο ένα στο ξεφτύλα, στο ημίχρονο να γίνει 4. Και 3 να βάλει στο δεύτερο 7. Αλλά ο άλλος έβγαλε το ρόμπερ στο 33. Σου λέει με αυτούς τους φρελούς θα ασχολούμαι εγώ τώρα. Άσε μην τραυματιστεί κανένας παίκτης. Ανίδρωτοι τελειώσανε το παιχνίδι οι παίκτες της Μπάγερν. Τώρα αύριο θα έχουμε να πούμε ανάλυση μεγάλη. Γιατί έμεινε έξω ο Φουρτούνης. Γιατί να πούμε δεν μπήκε ο Σαλίνο στην αρχή. Δεν τράβηξε ο Κασάμι. Έβαλε τον Καμπιάσο σε αυτό το μάτς. Πρώτο μάτς. Αυτό είχαν βλακίες, ας πούμε. Νομίζω ήταν ένα μάτς το οποίο δεν περίμενε περισσότερο Ολυμπιακός. Έτσι. Δηλαδή, ίσως ένα χ στα όνειρά του, ίσως. Εδώ αποδεικνύεται και αυτό που λέμε τόσο καιρό ότι η Αχίλιος Πτέρνα του Ολυμπιακού είναι οι δύο στόπερ του. Και εμείς το βλέπουμε όταν παίζει τρίτο στόπερ ο επόπτης, να πούμε. Όταν βοηθάει εδώ στην Ελλάδα ο επόπτης τον Ολυμπιακό του στόπερ. Θα πάει στην Μπάγκερ και θα ξεφτυλιστεί και ο Σιώβας με τον Ντακώστα, να πούμε. Και φυσικά και ο Κασάμι σήμερα ήταν σε ατομική απόδοση πάρα πολύ κακός. Φορτούνης έμεινε απόξω. Ο Φορτούνης τώρα για αυτούς τους Ολυμπιακούς οι οποίοι ακούνε, υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Η δική μου ερμηνεία, γιατρέ Μπανιώτη, είναι η εξής. Λέω ότι ένα άτομο το οποίο θέλει να το προωθήσει ο Ολυμπιακός, να το βγάλει στη βιτρίνα και να το πουλήσει, δεν το βάζει σε ένα μάτς που μπορεί να φάει 5-0, μπορεί να φάει 4-0, μπορεί να φάει 6-1. Και το κρατάει έξω έτσι ώστε για να προστατεύσει το προϊόν. Δηλαδή, πιθανολογώ ότι αυτή σου λέει να παίξουμε με τρεις χαφ αμυντικούς. Ο Φορτούνης στη γραμμή δεν μπορεί να παίξει. Να τον βάλουμε σε ρόμβο μπροστά από το Κασάμι, τον Καμπιάσο και τον Μιλιβόγεβιτς. Μα αυτοί δεν πλευροκοπούν. Ο Καμπιάσο και ο Μιλιβόγεβιτς. Ο Κασάμι είναι αργός, οπότε να παίξω τι. Ο Κασάμι έκανε αυτή τη φορά άσχημο παιχνίδι. Μέχρι τώρα ήταν πολύ καλός. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη, έτσι. Σήμερα ήταν πολύ κακός και έπρεπε ίσως να βγει και πιο νωρίς. Ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός το προστάτευσε το προϊόν του, τον Φορτούνη. Τον έβαλε στο 67-68, κάπου εκεί πέρα. Μπας και στο ανοιχτό παιχνίδι εκεί να τον δείξει. Τον έβαλε και σε σημείο. Αυτή κάτω είναι διάολη. Σου λέει στο 68 παίζουμε 10 οι άλλοι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι με τον Φορτούνη. Να γίνει 3-1, να γίνει 4-1. Να βάλει ένα γκολ, να κάνει μια πάσα να βγει και τα λοιπά. Δεν βγήκε, δεν έκανε τίποτα.
9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Στέλνουμε τη λέξη βελονισμός, ονοματεπώνυμο, και μπαίνουμε στην κλήρωση για δύο τυχερούς, για πέντε συνεδρίες. Όσοι ταλαιπωρείστε από αυγενικό σύνδρομο. Εγώ έχω περάσει αυγενικό το 2009. Ξέρω τι είναι ο πόνος του αυγενικού. Ξέρω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Είχα κάνει και εγώ βελονισμό τότε. Δεν σε γνώριζα. Με βοήθησε. Δεν θυμάμαι που είχα πάει. Mm-hmm. Με είχε βοηθήσει και εμένα. Με είχε πει ένας φίλος, πάνε κάνε βελονισμό. Και μαζί με την υπόλοιπη σπάνια, θεραπεία. Ναι. Ένας πόνος σπάνια θα αντισταθεί στο βελονισμό. Ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν κάνουμε μόνο βελονισμό στο ιατρείο. Κάνουμε και οτοβελονισμό και ηλεκτροβελονισμό και λέιζερ και διαθερμίες και άλλες ειδικές θεραπείες, μοξοθεραπεία και άλλα πράγματα. Οξυδό. Μοξοθεραπεία. Οξο, τι είναι αυτό. Μοξοθεραπεία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα, θα πάρει πολύ ώρα. Δηλαδή, αλλά έχει να κάνει. Συνδυασμός δηλαδή. Συνδυασμός θεραπείων. Ναι. Και νομίζω 99,9% η επιτυχία είναι διασφαλισμένη. Ναι. Πολύ ωραία. Τρώει και ένα γκολ ο Ρομπέρτο το πρώτο στο 8 λεπτό που είναι ευθύνη του 100%. Όταν παίζει με την Bayern και δεν παίζει με τρία στόπερ, παίζει με τετράδα και έχει αργού στόπερ και ξέρει ότι στην πιθανή κακή σου απόκρουση, σαν τον Όλσεν, αν αποκρούσει, μπορεί να σου πάρει κάποιο το rebound, γιατί εκεί ο Λεβαντόφσκι έχει από πίσω τέσσερις μέσο επιθετικούς. Παίζει με έναν κόφτη το Βιδάλ, που μπορεί να σου πάρει ο Κώστα, ο Μίλουε, ο Κόμα και ο Ρόμπεν το rebound. Προσέχει πώ θα αποκρούσει. Την μπάλα στην πλάγια γραμμή. Φταίει αποκλειστικά στο πρώτο γκολ. Πρώτο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στο πρώτο γκολ. Και μετά οι στόπερ οι οποίοι δεν ακολουθούν. Και φυσικά και ο Κασάμι που είναι αργός. Στα πρώτα 6-7 μέτρα. Ποιοτικός βέβαια. Στα πρώτα 6-7 μέτρα δεν έχει αυτό που λέμε την έκρηξη. Να αποκρούσει το rebound. Ούτε ο Σιώβας την έχει την έκρηξη. Ούτε ο Ντακώστα έχει την έκρηξη. Ούτε ο Κασάμι έχει την έκρηξη. Οπότε αυτομάτως η κακή απόκρουση. Το rebound κατά πάσα πιθανότητα πηγαίνει στον αντίπαλο που είναι ταχύτατος, πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός. Αυτό που κάνει, λέει, τον Γκουαρντιόλα τεράστιο, λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, γιατρέ Μπανιώτη ή Ιωάννη, είναι πως διδάσκει τους ποδοσφαιριστές του να παίζουν πολλούς ρόλους. Ατομική συνεχής βελτίωση ακόμα και σε ποδοσφαιριστές που υπερβαίνουν τα 30 τους χρόνια, λέει ο κτηνίατρος ο Ηρακλειδέας, ο οποίος θα είναι εδώ, θα ήταν να έρθει εδώ την Πέμπτη, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει 10 και 5 και μπορεί να έχουμε έχουμε πάλι φαρσαρίες έξω και τα λοιπά, και επειδή θα έχουμε τον Ζαΐρη, θα έχουμε τον Πετροτό, θα έχουμε δηλώσεις, ιστορίες. Ο Ξίδες θυμήθηκαν τον Σαλμπιγκίδη σήμερα, είναι κατάντια αυτό, έτσι. Ακούς και το όνομα του Σαλμπιγκίδη. Παιδιά, είναι ασύλληπτος ο δρόμος του ΠΑΟΚ όσον αφορά το πώς διαχειρίζεται την κατάσταση. Ακούστηκε το όνομα του Σαλμπιγκίδη. Παιδιά, μετά από αυτό, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ακούστηκε το όνομα του Σαλμπιγκίδη σε εκπομπές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος και να βγει και να πει ότι η προσφορά σου με τον Μπερμπάντοφ μπορεί να είναι άμπαλος ο Σαλμπιγκίδης, αλλά η προσφορά του στον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερη. Ή μπορεί να πούνε, διώξαμε τον Λούκας, δεν κρατήσαμε τον Λούκας και φέραμε τον Μπερμπάντοφ. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως το έργο δεν πάει καλά στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα συνεχίσω τη μύρλα, γιατί δεν μου αρέσει η γκρίνια. Εγώ το Σεπτέμβριο λέω πράγματα τα οποία βγαίνουν το Δεκέμβριο. Θα αφήσω τους άλλους να ακολουθήσουν την κριτική που κάνουμε εμείς πρώτοι. Τρώμε το Βρύσιμο, τρώμε το Μοσταυρίδι, τρώμε τον Πινελίκη, τρώμε να πούμε τα Μποκ. Αλλά μετά από εκεί βγαίνουν δειλά-δειλά και λένε, μα το είπε ο Ραπτόπουλος στην αρχή. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά μην περιμένετε τώρα σε αυτά που έλεγα εγώ το Σεπτέμβριο και αρχές Οκτωβρίου να βγουν τώρα οι άλλοι και να πούνε ναι, έτσι είναι. Δεν θέλω να επιβεβαιώθω. Απλά επιβεβαιώνομαι. Δεν θέλω να επιβεβαιώθω. Απλά επιβεβαιώνομαι. Τελικά λάθος παιχνίδι, Ματέος Ενιγάβρη. ΑΕΚΤΙΣ από Αθήνα. Έχουμε διαλύματα και τέτοια. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Γιάννη Χιλιτίδη, και τα λέμε σε λίγο. .955 κενό μήνυμα 54.340. Δύο από εσάς κερδίζετε βελονισμό με προβλήματα αυγενικού συνδρόμου. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πανιώτη, τον γιατρό. Έχουμε και άλλους γιατρούς φίλους, τον πνευμονολόγο μας, στείλουμε συγχαιρετήματα. Τον Πορπόδη. Κοιμάται αυτή τέτοια ώρα. Ποιος ξέρει. Θα κοιμάται, μάλλον. Καλό παιδί. Λοιπόν, 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Βελονισμός, ονοματεπώνυμο για τους πόνους του αυγενικού. Τους παίρνει
Πώς το πες, γιατρέ, για πες μου την Αντάκα. Δεν αντιστέκεται στον πόνο, έτσι. Ναι, ναι. Στο βελονισμό δύσκολα πόνο θα αντέξει. Θα αντέξει. Πάνω από 2-3 συνεδρίες. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς χρόνιος και οξύς. Οξύς είναι πιο πολλές συνεδρίες ή ο χρόνιος. Ο χρόνιος είναι, πιο πολλές. Αλλά οξύς με πιο λίγες συνεδρίες. 5-6 συνεδρίες. Ναι. Σου απαλύνει. Άσχημο πράγμα να πονάς. Άσχημο πράγμα να έχεις μυοσχελετικά προβλήματα. Άσχημο πράγμα να έχεις πόνους να μην μπορείς να κοιμηθείς. Να μην σε πιάνουν τα φάρμακα. Και αυτές οι ισχυαλγίες, αυτά τα κολοπόνια. Το ίδιο και αυτό. Ισχυαλγίες, ισχυαλγίες. Τενοντίτιδες και αρθρίτιδες. Ναι. Μικρανίες. Μάλιστα. Ή μικρανίες. Ναι. Εμείς όμως δίνουμε για φιενικό τώρα. Για φιενικό. Γιατρός Ηρακλειδέας. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του Γαύρου που διασώθηκε. Λείπει κείμενο. Θα τα πούμε. Μετά λένε τους Έλληνες τεμπέληδες, λέει. Ρε, εσείς από το 20 σβήνετε τις μηχανές για τους Γερμανούς, λέει. Παοξής που στεναχωρέθηκε που σταμάτησαν οι μηχανές. Εντάξει. Mm. Παοξής που στεναχωρέθηκε που σταμάτησαν οι μηχανές. Ρε φίλε Παοξή, εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Δεν ήθελες να σταματήσουν οι μηχανές της Μπάγκερν. Πάρα πολύ καλά. Πιθανόν και κάποιος οπαδός του Ολυμπιακού να μην ήθελε ο ίδιος ο Ολυμπιακός να σταματήσει τις μηχανές μετά το 0-2 της Τούμπας. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Και όταν έχεις ένα πολύ μακρύ ταξίδι σε πρωτάθλημα, κύπελο και πρωταθλητριών, όπως είναι οι παίκτες της Μπάγκερν, φυσικά άμα βρεις πτώματα μπροστά σου που τα έχεις το 20 3-0 και δεν έχεις κάτι να λύσεις οπαδικά. Δηλαδή, τι να έχει τώρα ο Γερμανός με τον Ολυμπιακό. Νιώθει κανένα κόμπλεξ. Όχι, έτσι δεν είναι. Είναι, ξέρω εγώ, του κλέψει κάποιο πρωτάθλημα άδικα. Όχι. Απ' την άλλη μεριά, ο Γερμανός να νιώσει μειονεκτικά απέναντι στο Βαλκάνιο το γύφτουλα τον Έλληνα. Γιατί να νιώσει. Αν ήταν ελληνική ομάδα και έβρισκε γερμανική σε τέτοιο σημείο στο 20 λεπτό, σίγουρα και η κερκίδα θα ήταν διαφορετική από το κόμπλεξ. Ο Έλληνας έχει κόμπλεξ απέναντι στον Γερμανό. Κατάλαβες, γιατί δεν μπορεί να τον φτάσει. Και ο μεγαλύτερος κομπλεξικός απέναντι στους Γερμανούς είναι ο κόκκινος. Ο οποίος δεν μπορεί να νιώσει πως είναι ένα κράτος σωστό, πως είναι ένας πολίτης σοβαρός, πως είναι ένας πολίτης ο οποίος είναι ρυθμισμένα τα πάντα με τελειότητα. Και βρίζει ο κόκκινος. Άμα ήταν Γερμανοί, αυτοί που σκοτώθηκαν. Δεν θα έβγαζα σημαία. Είναι παλιόψυχος, η κακιά ψυχή. Κατάλαβες. Ενώ τη Μπάγκερν σου λέει, έλα μωρέ τώρα, κατσαπιά τώρα, ασχοληθώ μαζί σου τώρα, σου βάλω 7 γκολ. Σου κάνω λοιπόν τη χάρη, σταματάω στο 4-0 και βλακεία μεγάλη που αποβάλλεται ο σέντερ μπακ, ο Μπαστούμπερ. Βλακεία. Άστο να το βάλει, εκεί είναι 3-1. Βάλ το και εσύ άλλα. 2 κάνω 5. Τι αποβάλλεσαι, ρε βλάκα. Πας και αποβάλλεσαι, κορόιδο. Κοροϊδάρα. Θα μου πεις, θα κτίσει την ποινή στο επόμενο αδιάφορο μάτς της Μπάγκερν. Οπότε δεν είναι, ας πούμε, να μπεις σε box-to-box παιχνίδια διπλής κατευθύνσεως, δύο μάτς και νοκάουτ κτλ. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Εσύ φίλε στο 558 δεν μου στείλες το επίθετό σου. Λοιπόν, Λαμπ, γιατί δεν πήρες τηλέφωνο στο γήπεδο στα πρώτα 10 λεπτά να μιλήσεις με αραβική προφορά. Μπας και γλίτωναν τα ντόρτια, λέει. Γιατρέ, κρυφοπαοξή σε κόβω. Απαντάει ο ρέφερι. Μάλιστα. Ο γιατρός έχει άλλα ενδιαφέροντα. Ο γιατρός είναι λάτρης του καλού φαγητού. Λάτρης της καλής παρέας. Λάτρης του ωραίου φίλου. Έτσι, γιατρέ μου. Τι γελάς. Και αυτό. Και αυτό. Μην τρέπεσαι, γιατρέ μου. Όχι, είσαι λάτρης. Λοιπόν, βλέπει ποδόσφαιρο, βλέπει τσάμπιον, δεν φανατίζεται. Και είναι και λάτρης της δουλειάς του. Και κάνει παρέα με τον Πορπόδη, τον πνευμονολόγο. Πολύ... Από πού το ξέρεις τον Πορπόδη? Από το ίδιο χωριό. Ποιο χωριό? Κρία Βρύση. Από την Κρία Βρύση είστε. Εσείς δεν μπήκατε φυλακή, Είναι η μισή πτέρυγα διαβατών, λένε. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί είστε, έχει ζωηρή, είστε εκεί στην Κρία Βρύση. Ζωηρή, ναι. Εσείς πώς βγήκατε ήσυχοι? Είναι κάποιοι ήσυχοι, μειοψηφία. Για να βγεις από την Κρία Βρύση γιατρός, γιατρέ. Είναι επίτευγμα, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι και πιο σικ περιοχή. Εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Η μισή φυλακή, έτσι. Λένε. Όχι, λένε. Εσύ δεν μου πει. Δεν γνώριζα. Δεν ξέρεις εσύ. Ναι. Καλά. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Οι παοξίδες να μου στείλουν μήνυμα και να πούνε γιατί στεναχωρέθηκαν παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έφαγε 4-0. Είδαν πιο προοπτική να γίνει 7-0 να χαρούν. Είδαν την Μπάγκερ να σταματάει. Είδαν την Μπάγκερ να κάνει fair play. Είδαν την Μπάγκερ να σέβεται τον Ολυμπιακό. Είδαν την Μπάγκερ να κρατάει δυνάμεις. Ανίδρωτη
με σβηστές τις μηχανές, 3-4 κούρσες, 4-5 καλές προσπάθειες και 2 center back που άφησαν ακόμα πιο ξεκούραστους τους, την τριπλέτα του Λεβαντόφσκι, του Ρόμπε και του Καμάν με τους, τα δύο οχτάρια. Με τον Μίλλερ και νιάρι μπορεί να το πεις. Και ο Βιδάλ δεν ίδρωσε καθόλου να παίξει μόνος κόφτης ανάμεσα στον Μπόαντε και τον άλλο τον, που αποβλήθηκε να πούμε και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το αεροπλάνο που έπεσε. Είδες, ήδης, γιατρέ? Είδες. Τι άποψη έχεις? Νομίζω ότι είναι ένα, για το Συριακό μιλάμε τώρα, ή ναι, γενικό για το συμβάν αυτό. Το συμβάν αυτό και τι βλέπεις, τι προβλέπεις. Αυτό... Πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Να ναι, πούμε και μια κουβέντα και γι' αυτό έτσι. Ναι. Πριν μου πεις, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σαν Έλληνας, ναι, δεν ζηλεύεις λίγο? Για την Τουρκία, για το... για την άμεση... Έχεις ρίξει αεροπλάνο, οπότε από εδώ περνάει όποιος θέλει. Εδώ φτάνουμε μέχρι, δείξει... μέχρι τη Μύκονο αυτά. Έχεις, ναι, 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 ναι. Έχεις δείξει σαν Έλληνας, γιατί και εδώ μου έρχεται ευκαιρία. Κάθε 28 Οκτωβρίου βάζω έναν πιλότο να κάνει καραγκιοζλίκια εδώ πάνω. Καραγκιοζλίκια. Και περνάει όποιο θέλει εδώ. Περνάει, κάνει κτλ. Ρίξαμε ένα αεροπλάνο. Σε άμυνα. Ρίξαμε. Τολμήσαμε. Ναι, αυτό έχει εξήγηση. Τολμήσαμε. Όχι, δεν τολμούμε γιατί, γιατί αλλά θα αντιμετωπίσει και τι συνέπειε. Μάλιστα. Τότε 28 Οκτωβρίου τι το βγάζει τον πιλότο να μου κάνει φιγούρε? Για τον ίδιο λόγο που κάνει και παρελάσει. Για ηθικό ακμεότατο. Ναι. Χρειάζονται και αυτά. Εγώ νομίζω ότι ο Τούρκο αυτή τη στιγμή, πέρα από του κινδύνου και τι ιστορίε που έχει ανοίξει, μπορεί να γίνει μεγάλο ρήγμα. Νιώθει και μια μαγιά μέσα του. Σου λέει, σε έριξα, ρε, ξέρω εγώ. Τολμάει ο Έλληνα να το κάνει αυτό? Ο οποίο ψηφίζει Τσίπρα να πούμε. Και πάει στη Νέα Δημοκρατία, ναι, για 300 ευρώ να ψηφίσει με μαράκι και άδωνη. Τα, και... τα μεγέθη μας είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Είναι ένας λαός 80 εκατομμύριων με 10 ναι, εκατομμύρια. Ναι, ναι. Είναι μια χώρα που μετέχει στους G20, στους πιο ισχυρούς 20 παίκτες του παγκόσμιου. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Άρα, όσο πράγμα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, κάπως, μπορούμε εμείς για την Τουρκία. Κάπως έτσι. Ίσως και χειρότερα. Εγώ πάντως, σαν Έλληνας, ζηλεύω λίγο. Ζηλέψετε, δεν χαίρομαι σαν, το, σαν τον Αριανό που μπαίνει ο κόκκι και κάνει. Χαίρετε. Βλέπω το αεροπλάνο να κάνει σβούρες γύρω από το θερμαϊκό. Έτσι. Και παίρνω ηθικό από αυτό. Τότε ο Τούρκος τι πρέπει να πάρει, ρε φίλε? Που έριξε το Ρώσο και τον έφαγε. Εδώ είμαι εγώ, ρε. Δεν μασάω. Αμυντικά παίζω, έτσι. Δεν περνάς, ρε, του λέει. Δεν έχει νιώσει ποτέ ο Έλληνας έτσι τα τελευταία χρόνια. Και απέναντι στη Ρωσία, έτσι. Πώς? Απέναντι στη Ρωσία. Ναι, απέναντι στη Ρωσία. Με κόλλωσε. Πώς λέω, Τζο, πώς λέω ο Μίλης. Τι να κάνεις. Δεν έχεις δει τίποτα. Λοιπόν. Αφιενικό. Στέλνετε ονοματεπώνυμα, παιδιά. Έτσι. Μαυράκος το στείλες. Μπακιρτζίδης το στείλες. Εσύ φίλε 558. Ξαναστείλε ένα μήνυμα. Α, το στείλε, ναι. Όμω, ναι. Εντάξει, ωραίος. Λοιπόν. Θες να ανοίξουμε γραμμές? Ανοίξουμε. Να δούμε γιατί στεναχωρέθηκαν οι παοξίδες που σταμάτησε η Μπάγερν. Αλλά οι Ολυμπιακοί δεν στεναχωρέθηκαν που σταμάτησε στην Τούμπα στο 0-2. Θα στεναχωριόταν οι Ολυμπιακοί αν στο 20 λεπτό ήταν 0-2 στη Λεωφόρο και σταματούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί οι Ολυμπιακοί θα στεναχωριόντουσαν και θα δείχνανε ποιος είναι πραγματικά ο εχθρός τους. Και στην Μπάγερν σταματήσαν στο 3-0 γιατί είχαν απέναντι μια ομάδα μικρή στην Ευρώπη και απέναντι τους Έλληνες με τους οποίους δεν έχουν και κανένα κόμπλεξ οι Γερμανοί. Βαλκάνοι λέει είμαστε εμείς. Μας κοιτάνε λίγο και κάνουν το σακάκι έτσι να φύγει η βρώμα από πάνω. Αυτοί το κάνουν. Η διαφορά φαίνεται. Ναι. Ναι. Πώς? Η διαφορά φαίνεται. Και στον αθλητικό χώρο και ναι, στον πολιτικό και οτιδήποτε. Ναι. Και στον οικονομικό. Αν έτρωγε λέξη γκολ θα έλεγες γιατί δεν έφαγε 10. Αν έτρωγες 10 θα έλεγες πάλι γιατί δεν έφαγε 15. Να ξέρεις ότι χαρήκαμε πάρα πολύ. Σόπαρε που χαρήκατε πάρα πολύ. Εγώ βλέπω στεναχωρέθηκε ο Καμόρα. Έβαζε τραγούδια εδώ, ιστορίες, στο 3-0. Μετά σταματάνε οι άλλοι. Λέει, γιατί δεν μας το κάνεις αυτό? Μας δίνεις, πας να μας δώσεις μια χαρά και μας την παίρνεις πίσω. 2-31-0. Έτσι νιώσαν οι φίλοι μου, ρε. Εκεί στον Κρόνο δεν ήμασταν. Ναι. Ο Μπαλαμπάνης δεν περίμενε, εκείνος εκεί ο χοντρός που έτρωγε τα σάντουιτς. Ναι. Και έλεγε, ρε, κουφάναμε. Και μετά λέει, ξενέρωσα, ρε, μου λέει. Κοτσάρι, ξενέρωσα, μου λέει. 2-31-0, 90-90-90. Μου στεναχωρέσατε τον Μπαλαμπάνη, Βρωμιάριδες, να πούμε. 2-31-0, 98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Δύο από εσάς γράφοντας αυγενικό
και το ονοματεπώνυμό σας, θα κερδίσετε 5 συνεδρίες για το αυγενικό πρόβλημα που έχετε και ξεπερνιέται με βελονισμό. Τώρα ο γιατρός ξέρει τα κόλπα, εγώ το έχω κάνει, το έχω κάνει, μ' άρεσε και με χειρομάλαξη το έκανε και μου πέρασε. Είσαι λίγο ευαίσθητος. Πώς είμαι? Είσαι λίγο ευαίσθητος αυτό. Πολλά βάρη έκανα τότε. Μπράβο. Σήκωνα 70-80 πάγκο ιστορίες και τέτοια. Τώρα τα πάγια πιο χαμηλά. Mm-hmm. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Και να βγει και κανένας γάβρος να μας πει πώς του ήρθε η τεσσάρα. Μάλλον ανακουφισμένος θα είναι κι αυτός. Ναι. Ο γάβρος. Σου λέει 3-0, 4. Μάλλον ανακουφισμένος θα είναι κι αυτός. Πάμε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Αργιανός είμαι εδώ. Πώς? Μ' ακούς? Πάρ' το γρήγορα, ναι. Έλα, Αργιανός είμαι. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Την παλεύουμε, φίλε, κάθε μέρα όπως όλοι. Όπως και εσύ. Λοιπόν, για το θέμα της Ρωσίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας, έχω να πω ότι η Τουρκία έχει ανοίξει πολλά μέτωπα. Ναι. Με Γαλλίες, με Ρωσίες, με χίλια δυο. Ναι, έκανε, σωστό. Και άμα έχεις παρατηρήσει και άμα έχεις διαβάσει ποτέ, γι' αυτό φοβάμαι πολύ. Το Πάντερ Παΐσιο, αν ακούτε και αν διαβάζετε. Τι να διαβάσω, το Πάντερ Παΐσιο? Όχι φίλε, δεν το διαβάζω. Ναι, έχει ένα βιβλίο ρε παιδί μου που λέει ότι θα καταστρέψει ο Ρώσος τον Τούρκο. Ο Τούρκος θα πάθει μεγάλη ζημιά, αδερφέ μου. Ο Τούρκος, ναι. Ο Τούρκος είναι το Ρώσο. Και δυστυχώς ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που βασικά έχει ξεκινήσει. Αμήν ρε φίλε, αμήν. Αμήν, θα σου πω γιατί αμήν. Δεν μπορούμε ρε φίλε να μας ταΐζουν ραδιενεργά αυτά, φαγητά αυτά, ραδιενέργεια, να μας ψοφάν πριν την ώρα μας, να είμαστε χωρίς δουλειά για 100 χρόνια. Προτιμότερο, Αριανέ μου, να γίνει πόλεμος, να πεθάνω εγώ, να ζήσει η κόρη μου, να πεθάνεις εσύ, να ζήσει η κορούλα σου, ξέρω εγώ, να μείνουν πίσω, ξαναρχίσει. Δεν πάει άλλο, δεν το βλέπεις, παγκόσμια, δεν τραβάει. Εσύ πώς το βλέπεις? Δηλαδή, είναι... Εγώ, κοίταξε, μαζί σου είμαι σε κάποια θέματα, ότι ναι, όντως δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Δεν τραβάει, ναι. Κοίταξε, οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο έχουμε έτσι κι αλλιώς, έτσι. Ναι, αυτό είναι χειρότερος όμως από να γίνει ένα μπαμπούμ, να εξαφανιστούμε, ξέρω εγώ, κάποιοι από εμάς και να ξαναρχίσει η ιστορία από την αρχή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι, το να είσαι 30 χρονών και μέχρι τα 60 σου να παίρνεις 300 ευρώ, να αρρωσταίνεις, να μην έχεις γιατρό, να μην πας με γυναίκα, να μην πας, ξέρω εγώ, εκδρομές, να μην μπορείς να είσαι μορφωμένος στην επιστήμη σου. Προτιμώ να πεθάνω ρε φίλε, πραγματικά το λέω. Δηλαδή είναι καλύτερο να γίνει αυτό το πατυρντί παρά αυτό το καθημερινό, αυτή η μιζέρια. Δεν ξέρω αν έχεις άδεια, εγώ είμαι λίγο extreme σε αυτά. Όχι, κοίταξε, μαζί σου αυτό, αλλά κοίτα άκου τι γίνεται. Ο Γερμανός π.χ. αυτή τη στιγμή σε κάνει πόλεμο, ωραία. Ναι. Πόλεμο οικονομικό, γιατί σε λέει, άμα μπούμε στην Ελλάδα, του κάθε Γερμανός, και τη διαλύσω, θα πρέπει να φάω ένα σωρό δισεκατομμύρια ευρώ για να ξαναχτίσω την Ελλάδα. Οπότε λέει, πάρτε την οικονομικά, δηλαδή εξόντωσε τους οικονομικά. Θα σε πάρω τζάμπα, ναι. Και είναι δικά μου. Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς. Γιατί τώρα αλλάξουμε θέμα για τον Ολυμπιακό. Ναι, πώς το είδες? Ο Ολυμπιακός στάθηκε πολύ καλά σήμερα. Μπορούσε να πάει και χειρότερα. Ναι. Εντάξει. Και αυτό που λέει, έχασε ένα δελτίο στο στοίχημα. 15 ομάδες, ναι. Με 1,5 ευρώ έπαιρνα 6 χιλιάρικα. Και πού, τι έχασε? Και έχασα ένα γλυκό τη Wigan με την, περίμενα, με την Burton. Άσοχη το είχα. Ναι, και έγινε 0-1-87. Ρε φίλε, τι να σε πω. Υγεία να έχεις. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα. Υγεία να έχεις. Μην το σκέφτεσαι. Υγεία να έχεις. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να πάει. Δεν πειράζει. Άντε, φιλιά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ωραία τα υπόλοιπα μας. Ωραίος. Αλλά για τον Παΐσιο δεν ξέρω αν το έχει γράψει το βιβλίο και δεν μπορώ να έχω γνώμη. Για πράγματα τα οποία δεν έχω διαβάσει. Ο κόκκινος αύριο θα με πει. Αλλά θέλω να μου το φέρει και που το γράφει ο Παΐσιος. Που λέει θα γίνει σαματάς, θα πούμε. Και άμα γίνει σαματάς, θα πούμε το πρόβλεψε σωστά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα. Κωνσταντίνος Ολυμπιακός, τι κάνεις, Κωστή? Ναι, να διαβάσω ένα μήνυμα που λέει, ρε εσύ, δες το μια φορά σωστά το θέμα, λέει. Η χαζομάρα και η βλακεία που είναι αφορμή και αιτία πολέμου δεν είναι, λέει, μαγιά. Πάντα βλακεία, το λέει αλλιώς, και χαζομάρα, λέει, θα είναι. Εντάξει. Βέβαια, εντάξει τώρα, εγώ δεν έριξα αεροπλάνο ρε φίλε, δηλαδή θέλω και εγώ να ρίξω ένα αεροπλάνο εδώ πέρα που περνάει το ένα αέριο χώρο μου. Δηλαδή, μου περνάνε τα μέτρα, μου περνάνε τα αεροπλάνα, μου περνάνε τα ναρκωτικά, μου περνάνε τους διαιτητές. Και εγώ βλέπω να πούμε. Καταλαβες. Για πες. Λοιπόν. Και με φέρνει τον πιλότο τώρα από το Υπουργείο.
Δεν ανεβαίνω, ρε. Δεν ανεβαίνω, κάνω φιγούρες, ρε, άμα είμαι ο πιλότος. Δεν ανεβαίνω. Αυτοί που κυβερνάνε φταίνε, βέβαια, Γιάννη. Ναι. Λοιπόν. Έλα. Για ένα πράγμα ζηλεύω τον ΠΑΟΚ. Ρίξε μου ένα αεροπλάνο τουρκικό εδώ πέρα να περάσει, ρε. Ναι. Έλα, μ' ακούς, εντάξει. Όχι, να θέλω ειρήνη και να έχω 300 ευρώ το μήνα. Να κάθομαι και άνεργος. Λέγε, φίλε. Και στο λέω εγώ που δεν παίρνω 300 ευρώ. Ναι, καλά. Και ατρώω ραδιενέργεια. Και να με ψεκάζουν τα αεροπλάνα. Και να παθαίνω καρκίνο και αφεύγω 40 χρόνια, 45, 50. Λέγε, φίλε. Χίλιες φορές καλύτερα. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, ναι. Για ένα πράγμα ζηλεύω τον ΠΑΟΚ. Για ποιο, καλέ? Που έχει στη σύνθεσή του το μάγο της μπάλας. Το γητευτή της Αγγελής Θεάς. Ποιον? Τον είχαν και δάσκαλο ο Τζιωβάνι και ο Ριβάλτο. Ξέρεις για ποιον σου λέω? Ποιον? Για τον Τζιόλι. Ριβάλτο της μπάλας. Ναι, αμέ. Γιατί ρε, εδώ και μια εβδομάδα μας έχουν πρίξει. Τι να πεις, ρε φίλε. Δεν πάει άλλο, ρε Κωστή, αυτό το πράγμα. Δεν τραβάει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το θέμα τώρα. Κάνα τον Τζαβέλα στόπερ. Εντάξει. Ναι, αλλά από σένα. Τώρα, τώρα τον βρίζουν τον Τζαβέλα, ενώ έπρεπε πέρσι να τον διώξουν. Τώρα τον πουλάνε μαγιά φέτος. Ρε, πέρσι έπρεπε. Πέρσι εγώ του χώθηκα τον Τζαβέλα. Δεν μίλησε κανείς. Φέτος στη Θεσσαλονίκη. Πάμε αργά. Πάμε αργά. Αλλά σιγά σιγά. Mercedes 140 diesel, 80 άλογα. Πάει σιγά σιγά. Ναι, λέγε. Γιατί δεν τους λες ότι είναι άμπαλος αυτός ο παίκτης? Άμπαλος δεν είναι. Άμπαλος δεν καλά. Είναι. Τι κάνει καλά? Πέσουμε ένα πράγμα που κάνει σωστά. Θες να σου πω η θέση του Τζιόλι που ποια είναι? Έξω φρενών. Λίμπερο. Σε 5-3-2. Να είναι τετράδα στην άμυνα και αυτός να είναι λίμπερο. Πίσω. 10 μέτρα μπροστά, 5 μέτρα πίσω, 4 μέτρα μπροστά. Ξέρεις τι ωραίος που είναι τεχνίτης. Εκεί μπορούσε να παίξει και ο Βρίζας στα γεράματα. Τρίτο στόπερ. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές Έλληνες υπάρχουν καλύτερα από τον Τζιόλι στην Ελλάδα, άμα ψάξουν οι μάνατζερ. Ο Τζιόλι τον προωθούν οι μάνατζερ, δεν ξέρω πώς έχει και κάνα γνωστό μέσα στον ΠΑΟΚ και του κάνουν συμβόλαια κτλ. Και τρώνε υποκτήτες κουτόχορτο. Αν ήταν στον Ολυμπιακό ο Τζιόλι, θα φεύγε τρέχοντας. Θα τον κυνηγάγαμε ακόμα. Σήμερα έπαιζε ένα Τζιόλι στον Ολυμπιακό, ο Κασάμι. Καλά, συγκίνησε τον Κασάμι με τον Τζιόλι. Σε καμία περίπτωση. Σήμερα ο Κασάμι μου θύμισε τον Τζιόλι. Αργό. Εντάξει, παίζαμε με πολύ μεγάλη ομάδα σήμερα. Ίσως με τη μεγαλύτερη του κόσμου αυτή τη στιγμή. Για μένα η τεσσάρα σήμερα ήταν χαλαρά. Εντάξει, δεν συναχωρήθηκα καθόλου. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Ο Γκαρσία που ήταν το ίδιο αργό σαν τον Τζιόλι. Ναι. Στα τελευταία του δεν έπαιζε απατεωνιστικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε απατεωνιστικό ποδόσφαιρο. Απλά επειδή έριξε κάτι μπουνίδια σε δικού μου. Έμεινε άλλα 2 χρόνια, αν θυμάσαι. Αυτό ήταν ο λόγο, επειδή δεν παίζει ξύλο. Εντάξει. Αλλά και αυτό λίγα πράγματα ο Γκαρσία. Σου λέω, ήταν ο Κόναν ο Βάρβαρο και γι' αυτό τον κάνανε. Δεν μου λε τώρα, εσύ που έχει το στόπερ τον αριστερό, σε υψηλό επίπεδο, τον είδε σήμερα τι έκανε? Τίποτα, ναι, τίποτα. Ο στόπερ ο αριστερό και ο δεξί ο στόπερ. Δηλαδή το πρόβλημά σου το μεγάλο σε αυτόν τον Ολυμπιακό είναι οι δύο σου στόπερ. Για μένα. Πάντω κοστί κάτι τελευταίο. Έπαιξε μεγάλο ρόλο σήμερα που είχαμε να παίξουμε 3 εβδομάδες επίσημο αγώνα, έτσι. Μην το ξεχνάς αυτό για τον Ολυμπιακό. Ναι, θα μου πεις δεν είχες ρυθμό, ε. Δεν κάνει ένα ρυθμό. Από προπονήσεις πήγαμε κατευθείαν στο Αλιάνζ Αρένα. Πού να παίξει ο Ολυμπιακός μπάλα. Αν γινόταν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό προχθές, θα ήταν αλλιώς διαφορετικό το παιχνίδι. Να ξέρεις, θα ήταν κάνα 3-1, 4-2, 4-1, θα είχαμε τέτοιο σκορ. Το φορτούνι δεν τον έβαλε ορθά για να τον προστατεύσει, να τον πουλήσει σε άλλο μάτς. Ναι, αυτό που λέει. Η ευκαιρία του Φορτούνι και του Ολυμπιακού να φύγει με πολλά λεφτά είναι αυτό με την Arsenal τώρα που θα γίνει εδώ πέρα. Έτσι. Ο Φορτούνι σε ένα εικοσάρικο θα τον πουλήσουμε, κοστίζει και να γίνει. Για ένα εικοσαρικάκι. Για γαρά. Αν δεν ήταν στο ΝΑΤΟ η Τουρκία, θα σου έλεγαν έριχναν, λέει, το αεροπλάνο. Θυμίσου ότι του Μπεκί έκαναν απέναντι στο Ισραήλ των 9 εκατομμυρίων οι μάγκες. Μάλιστα. Ραπ έβλεπα σήμερα οπαδούς άλλων ομάδων να πανηγυρίζουν τα ντόρτια του Ολυμπιακού με πιο φανατικούς αυτού της ΑΕΚ, λέει. Όταν τους ρωτούσα σε ποιο κύπελο παίζει η ΑΕΚ, δάγκωναν τα χείλη τους. Ραπ, αφού αυτός ο Ολυμπιακός που είναι 2 ταχύτητες πάνω από άλλες ελληνικές ομάδες, οι μπαλαρίνες του ΠΑΟΚ που δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε πανθρακικό, πόσα θα τρώγανε. Δεν πήγαν όμως. Παιδιά, κάντε φραπέ, λέει ο άλλος. Εμείς καλά καθόμαστε στον καναπέ, οι άπλες. Και θα σκοτωθούν οι Ρώσοι, λέει, για να δώσουν, λέει, σε εμάς την πόλη. Άντε, ρε ξύλο που θέλουμε, Βασίλης από Βέρεια. Καλημέρα! Έλα, ρε Ροδόβλε. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Φίλος του Ολυμπιακού είμαι και εγώ. Τι έγινε, ρε? Τι να γίνει, εντάξει. Τι εντάξει. Χαλαρά. 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 Χαλαρά,
Εντάξει, εφόσον είμαστε με το ένα πόδι στους 16, δεν μας πειράξει τόσο σήμερα. Πώς είστε με το ένα πόδι στους 16? Εντάξει, παίζουμε για 2,5 αποτελέσματα. 2,5? 2,5. Έλα, γιατί 2,5? Γιατί είμαι Ολυμπιακός, με νίκη εντάξει περνάει, με ισοπαλία περνάει και πρέπει να χάσει με 2 γκολ διαφορά. Και αν χάσει 4-3? Ορίστε. Και αν χάσει 4-3 ή 3-2? Αν χάσει 4-3 ή 3-2, εντάξει. Λίγο απίθανο, αλλά δεν νομίζω. Για να δούμε. Φάνηκε σήμερα η γύμνια της ομάδας στην άμυνα. Το over πάντως σε αυτό το match θα δίνει ένα 20 στο Ολυμπιακός Άρσεναλ. Ένα 20 θα δίνει. Εντάξει. Το under πρέπει να δίνει πάνω από 2 μονάδες. Έτσι. Ελπίζουμε ένα τέτοιο Ολυμπιακός. Εντάξει, το πρώτο που θα κοιτάξει το match με την Άρσεναλ είναι να σκοράρει. Ναι. Πρέπει να μπει δηλαδή στο πρώτο 20 λεπτό να βάλει ένα γκολ και να τελειώνει και η υπόθεση. Για να δούμε. Λέει θα είναι αδικία να μην περάσουμε φέτος, εντάξει. Και θα είναι αδικία να μην περάσετε εσείς και δεν θα είναι αδικία αν δεν περάσει η Arsenal, ας πούμε. Εντάξει, με αυτές τις εμφανίσεις ο Ολυμπιακός που έχει κάνει φέτος, ναι. Γιατί η Arsenal δεν έδειξε κάτι, πιστεύω. Για να δούμε. Ολυμπιακό. Να δούμε. Προσέγγιση σου αμυντικά πώς ήταν, ε? Τι να πω, εντάξει. Και ο Ντακώστα και ο Σιώβας, εντάξει, τα παιδιά δεν είναι για τον Ολυμπιακό, πιστεύω. Ναι, αλλά όταν σηκώνει ο υπόπτης το. Με το Λεβαδιακό σηκώνει ο υπόπτης με τον Ατρόμητο, τη βγάζουν τα παιδιά. Εντάξει. Τώρα δεν τη βγάλαν τα παιδιά. Όχι, κοίταξε να σου πω, είναι και ότι ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με όλες αυτές τις ομάδες που παίζει πλην τώρα της Μπάγκερ και μεγάλες ομάδες, μπορούσε να σκοράρει μπροστά, οπότε δεν φαινόταν το πίσω, ναι. Ας πούμε και με την Arsenal έφαγες 2 γκολ, αλλά έβαλες και 3. Και με τη Ζάγκρεπ πάλι τρώσε ανύπαρκτο γκολ εκεί από το Σιώβα. Αλλά βάζει 2 μετά, οπότε δεν φαίνεται κάτι στην άμυνα. Σήμερα όμως που δεν σκόραρες και δεν γινόταν κιόλας να σκοράρεις, φάνηκε η αδυναμία σου. Ο Σαλίνο Χαφ χωρούσε σήμερα. Δεν ξέρω. Θα είχε μια φάνηση ανάλογη με την πρώτη, πιστεύω, που είχε και στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι τον είχε βάλει, γι' αυτό δεν τον έβαλε μάλλον. Μάλιστα, έγινε. Ναι, οπότε είδε εκεί πέρα ότι δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο και μάλιστα. Δεν χωρούσε. Okay, boy. Ραπ παίζω Γαύρο 4-6 γκολ. Πόρτο Κίεβο 2-3 γκολ. Βγαίνει. Μπακάμπι Τσέλσι 2-3 γκολ. Βγαίνει. Μπάρτσα Ρώμα γκολ γκολ. Το βάζει η Ρώμα στο 92. Και βλέπω η Τσέλσι λέει 0-4 στο 92. Γκαντέμις. 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 Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κώστα, Ξενοκράτη είμαι. Γεια σου, Ξενοκράτη. Τι λέει. Τι να πει, αγόρι μου, καλά. Παρεμπιπτόντως έμαθα ότι θα είσαι και coach σε ποδοσφαιρική ομάδα, είναι αλήθεια? Εγώ γιατί να είμαι, όχι, δεν προλαβαίνω. Στο Coca-Cola Cup. Στο Coca-Cola Cup. Ναι. Πού θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω, μια ομάδα εκεί από κάτι πιτσιρικάδες από την Τούμπα, να πούμε, λέει, σε προσεγγίσανε. Μου πραγματικά πρώτη φορά το ακούω. Τέλος πάντων. Coca-Cola κάπου, γιατί η Coca-Cola αφού έχει φύγει από την Ελλάδα, γιατί να την κάνουμε? Θα κάνουμε την Green Cola. Γιατί να έχουμε την Coca-Cola? Η Ελλάδα δεν έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Δήμαρχο υπάρχει. Πού υπάρχει? Κάτω στην Αθήνα υπάρχει. Στην Αθήνα υπάρχει, να πω μάνα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ήθελα πάνω σε αυτά εδώ που λες, ας πούμε, για τη Ρωσία και για την Τουρκία και για τις μαγκιές. Ναι, ρε γαμώ το. Μια μαγκιά δεν κάναμε τόσα χρόνια. Κοίταξε να σε πω λίγο, Κώστα, που έχει άδικο. Σε πολλά έχω άδικο. Η Ελλάδα, και, ναι. Η Ελλάδα ναι. Και η Τουρκία είναι συμμάχοι. Ναι. Όλα αυτά που γίνονται, επειδή έχω υπηρετήσει, ας πούμε, στα ραντάρ. Ξέρω. Βασικά στη Λίμνο. Όλα αυτά είναι σε τύπο άσκησης. Τα όπλα, τα αεροπλάνα που είναι, δεν είναι οπλισμένα. Και όταν γίνονται αναχαιτήσεις εικονικές Τούρκων, ναι. Να ξέρεις ότι και οι δικοί μας μπαίνουν 200 και 300 χιλιόμετρα μέσα στην Τουρκία. Και γίνεται τούμπαλι το ίδιο πράγμα. Ανεχαιτίζουν οι Τούρκοι εμάς. Αυτά εδώ είναι σαν άσκηση περισσότερο. Δεν γίνεται. Θα μου πεις άσκηση. Η κάθε άσκηση μπορεί να κοστίζει, ξέρω εγώ, και 100.000 ευρώ να πω. Ναι, άμα μου ρίξουν αεροπλάνο ή ρίξουν αεροπλάνο, θα έχουν να πούν τίποτα. Αλλά είμαστε σύμμαχοι. Σωστό. Δεν θα ρίξουμε αεροπλάνο. Ούτε αυτοί θα ρίξουν, ούτε εμείς. Είμαστε. Γιατί και εμείς μπαίνουμε μέσα στην Τουρκία. Φιλαράκια είμαστε. Και εμείς μπαίνουμε μέσα στην Τουρκία. Δεν το συζητάμε. Το θέμα τώρα αυτό είναι, επειδή έχουμε και παιδιά, να πούμε, έτοιμα για φαντάρι. Ναι, είσαι και τέτοια.
δεν είναι και ότι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, πούμε, ναι. Αυτή τη στιγμή. Το θέμα όλο είναι να μείνει εδώ. Τι προβλέπεις να γίνεται ξενοκράτη? Τι προβλέπεις? Τι προβλέπεις? Ανάφλεξη. Ανάφλεξη, έτσι. Ανάφλεξη. Όχι γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, ξέρω εγώ, να πούμε τους Σύρους και εδώ. Γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Η ανάφλεξη είναι η λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι, αυτό είναι αφορμή. Υπήρχε ναι. Οικονομική κρίση, υπήρχε παγκόσμιος πόλεμος. Σωστό. Σωστό, γιατί δεν είναι το θέμα δικό μας. Είναι γενικό. Σωστό. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Σωστό. Έφτασε η ώρα. Ναι. Έχουν γεμίσει όλα τα απλοστάσια τους κάπου, πρέπει να τα δώσουν. Πρέπει να γίνουν καινούργιες, να πέσουν τα παλιά τα κτίρια, να γίνουν καινούργια. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι εργολάβοι, μεγαλοεργολάβοι του όλου του κόσμου. Ψοφάν στην πείνα. Όλοι κοιτάνε τα μάτια τους, είναι στη Συρία πάνω. Έτσι. Εκεί θα πέσουν τα πολλά τα λεφτά, εκεί θα γίνει το μεγάλο μπαμ, ας πούμε, το οικοδομικό. Αφού ισοπεδώθηκε η Συρία. Το μόνο θετικό, αν κρίνω, είναι μόνο αν σφραγιστεί, ας πούμε, τα παράλια της Τουρκίας και δεν έρχονται πλέον... Οι μετανάστες. Ναι. Μετανάστες. Και ένα παράξενο πράγμα, ρε. Οι χριστιανοί πρόσφυγες, γιατί μένουν εκεί πέρα και έρχονται μόνο οι μουσουλμάνοι? Καλό αυτό ερώτημα. Κανένας δεν μπόρεσε να μου το λύσει. Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Γιατί, γιατί έρχονται οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη και δεν μένουν. Αυτό το ερώτημα το έκανε. Αυτό δεν ξέρω αν ακούς το Χιλιτίδη, αλλά το έχει κάνει ερώτημα στην εκπομπή του και απάντηση δεν πήρε. Ποιος? Ο Γιάννης. Γιάννης. Πριν 10 μέρες, 15 μέρες. Είναι περισσότεροι μουσουλμάνοι στη Συρία, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, να πούμε, αλλά. Νομίζω ότι προσπαθούν, αν και... Καλά λέει και ο Γιάννης, λέει, έχεις δει, λέει, ένα χριστιανό να έχει έρθει? Δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει. Δεν μπορείς να καταλάβεις και από το πρόσωπο αν είναι μουσουλμάνος όμως. Συνήθως τα διαβατήριά τους, επειδή είναι περήφανοι αυτοί για την... Τα διαβατήριά τους γράφουν και την θρησκεία τους. Όλα τα διαβατήρια γράφουν και τη θρησκεία τους. Κάτσε να δούμε. Όλοι αυτοί οι περίεργοι αυτοί. Σύντομα θα γίνει ό,τι και να γίνει. Για να δούμε. Ο μικρός, ο δικός μου, Σέρες. Καλά είναι. Στην μικρή ομάδα του Πανσεραϊκού τώρα. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν το βλέπω να μένει. Στο Πατζιαρά έπρεπε να το πας, το φίλο σου. Ναι, κολλητός μου είναι. Ο Πατζιαράς είναι φιλαράκι μου. Δηλαδή αυτό εδώ που έκανε η διοίκηση της Δράμας και η διοίκηση της Καβάλας είναι η λιθιότητα. Η λιθιότητα, δηλαδή, γιατί δεν του συνέβαινε αυτό μακροχρόνια, βέβαια. Φυσικά δεν του συνέβαινε. Έπρεπε να χάσουν από τον Άρη και καλύτερα να είχαν τον Πασεραϊκό φέτος παρά τον Έτσι Άρη. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ βάλανε λεφτά, ρίξανε λεφτά, κάνανε και πάει η χρονιά χαμένη εντελώς. Πόσο θα άντεχε ο Άρης στη Γάμα Εθνική, ρε φίλε? Δεν γινόταν. Σωστό. Κάτι θα γινόταν. Είναι βλάκες. Ξενοκράτη τα λέμε. Μόνο ο Άρης και ο Ηρακλής και Σωστό. Ο ΠΑΟΚ και η Λάρισα και οποιαδήποτε έτσι μεγάλη του ομάδα. Του Άρη ο πρόεδρος είναι πιο έξυπνος. Σου λέει, τι θα χτυπήσω τον Ηρακλή? Άστο να γίνει ήσυχο. Κλείσε, ξενοκράτη, εγώ διάνομαι. Όχι, Ηρακλή. Ποιο είναι ο Ηρακλή? Α, σωθεί ο Ηρακλή. Δεν το θέσω. Και η Λάρισα να ανέβει. Έτσι. Να ανέβει τρένο το χρόνο. Σωστό. Έγιναν έξω να τη φιλιά. Τα λέμε. Για τον Γιάννη, το security που μας πήρε τηλέφωνο, να του κάνουμε τη χάρη βεβαίως και έχουμε την υποχρέωση να του πούμε, όχι μόνο για τον Γιάννη, για όλους που παίξανε μετά τις 10. Τα αγγλικά ρε Κώστα λέει 2570, κωδικός Crystal Palace Sunderland 0-1, διπλό, χ το ημίχρονο. Θα πω μετά τις 10 το. Θα πω το Univer. Τι είναι αυτό, Union 1-2, διπλό, χ το ημίχρονο. Στις 12, 25-72 Λιμπερταδόρε Deportivo Capiata 3-3 χ και το ημίχρονο. Την ίδια ώρα 12 η ώρα στο 26-08 Κίλμες Ολύμπο
0-1 διπλό χ το ημίχρονο στις... τι ώρα λέω... Αργεντινή. Arsenal Dynamo... Ποιο να πω, ρε. Για δες. Δεν ξέρω ποια να πω, ρε. Τα αγγλικά με είπε αυτός. Ποια είναι τα αγγλικά. Για να δούμε εδώ. Εδώ. Α, περίμενε. Θα πούμε στις... δεν ξέρω, ρε, 26-87 Wigan Burton 0-1 διπλό, Bradford Coventry 0-0 χ, Doncaster στο 26-91 Chesterfield 3-0 άσος χ το ημίχρονο, Oldham στο 26-92 Southend 2-5 διπλό από ημίχρονο, στο 26-93 Peterborough, Burnley 3-2 άσος χ το ημίχρονο. Λοιπόν, Sheffield United, Shrewsbury 2-4 διπλό από ημίχρονο. Swindon, Walsall άσος από ημίχρονο 2-1 τελικό. Άσος, Gillingham, Rochdale άσος από ημίχρονο. Αυτή τι είναι. Fleetwood Town, Millwall 2-1 άσος χ το ημίχρονο. Wimbledon, Duncan, τι λέει, Dunkenham 0-1 διπλό, Crowley, Northampton 1-2 διπλό τελικό από ημίχρονο, Luton, Carlisle 3-4 διπλό χ το ημίχρονο, Mansfield, Exeter 0-2 διπλό από το ημίχρονο, Markham, Cambridge στο Πανεπιστήμιο 2-4 από ημίχρονο, Bristol Rovers, τι λέει, Stevenage 1-2 τελικό, Notts County, Barnet από 2-0 ημίχρονο 4-2 τελικό, Oxford, Newport County 1-1 χ διπλό το ημίχρονο, Plymouth, ποια είναι, Plymouth Leyton Orient 1-1 χ διπλό το ημίχρονο, Portsmouth, York 6-0 χ το ημίχρονο ήταν 0-0, τι λέει, Woking, Tranmere 4-1 άσος από το ημίχρονο, Chester, Dovell Athletic 1-1 χ από ημίχρονο. Τέλος, τα είπα. Γιάννη μου, τα είπα. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Έλα, Αυτόπουλος. Σιγά, σιγά, κλείς το ράδιο, ναι. Τι κάνεις. Καλά, εσύ τι. Δύο πράγματα θα σου πω. Να πεις. Ο άλλος με έχει στο μείον 16 χαλαρά. Με έχει, τι να κάνω. Και με βρίζει, ρε φίλε. Ποιος σε βρίζει. Ολυμπιακός, ο Γάδος. Γιατί να σε βρίζει. Βγήκε προηγούμενος τώρα και αντί να πει για την ομάδα του, με λέει για το Τσιόλι, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Και είμαι η μοναδική ομάδα που έβαλα στην Μπάγκερ 8 γκολ. 8 γκολ πότε έβαλες. Στα πέναλτι. Πώς, στα πέναλτι 9-8 δεν αποκλείστηκα. Σωστό, ναι, σωστό, σωστό. Σε δύο παιχνίδια δεν έφαγα γκολ. Έτσι. Δεν έφαγε 9. Σωστό. Έφαγε 9. Άντε, καλό βράδυ. Φιλιά. Αυτό έβαλε. Τον πάωξε τον άθλιο τον άντρα. Λοιπόν, οι χριστιανοί λέει δεν μπορούν να έρθουν γιατί θα του φάξουν στο γόνατο. Και έρχονται μουσουλμάνοι ω πέμπτη φάλαγγα. Γιάννη Χλητήρη, τα σέλη μου, Βασίλη από Βέρεια. Ο άλλος λέει ψιλοκότα είναι ο Πούτιν. Αν ήταν αεροπλάνο της Βόρειας Κορέας, τώρα δεν θα έκανες, λέει, εκπομπή. Για το θέμα της Ρωσίας, λέει, ο Ερντογκάν είχε τονίσει πριν ένα μήνα κανένας δεν θα περάσει από το τουρκικά σύνορα. Και όσο για τον πιλότο μου που πετούσε το και τελειώνει και το μήνυμα. Πάμε στον κόσμο, γιατρέ. Ναι. Καλημέρα. Απέσυρε τον πρεσβευτή από την Τουρκία η Ρωσία. Σήμερα. Τώρα αμέσως. Απέσυρε τον πρεσβευτή. Κακό είναι αυτό, Γιάννη, ε? Αυτό είναι κακό, λέει ο Γιάννης. Γιατρέ, λέει, γιατί δίνεις. Γρήγορα. Για δύο τυχερούς. Ναι. Δύο πακέτα για αυγενικό σύνδρομο. Ναι, βελονισμό. Βελονισμό. Εγνατία 63. Ναι. Ωραία. Στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Θα πούμε το τηλέφωνο μετά. Ναι. Στον τυχερό. Καλημέρα. Καλημέρα. Να τα ετοιμάσου για πόλεμο, Ρωμόσκυλο. Στείλεις τους γουρουνάδες πρώτη γραμμή να πούμε. Ναι, έτσι, έτσι. Όλοι σούπερ άδειο μπροστά. Πρώτη γραμμή, σούπερ 3. Έλα, λέγε. Α, μπράβο. Θέλω να μιλήσω για κάτι τραγελαφικό που βιώσαμε όλοι εδώ στην Αθήνα το Σάββατο. Τι έγινε το Σάββατο στην Αθήνα, για το οποίο δεν έγινε και πολλής λόγος. Που ήταν τραγελαφικό. Όσοι είμαστε φίλοι του αθλήματος, πάμε να δούμε Σαββάτο έναν αγώνα. Ναι. Κάποιοι, μην τους χαρακτηρίσω, κάνουν ότι κάνουν διακόπτε το αγώνας. Ναι. Μετά λένε θα πάμε να κάνουμε συλλαλητήριο. Το λόγο μόνο αυτοί το ξέρανε. Ναι. Μετά λένε δεν θα γίνει το συλλαλητήριο γιατί φοβάμαστε προβοκάτσια. Ναι. Και μετά λένε έχουμε την απέτηση για κάποιους λόγους που ανήγγυλαν ίδιοι ότι θέλουμε να ξαναγίνει ο αγώνας. Ναι.
Κρυπέ, για μα θέλετε να γίνουν αγώνε, δεν θα κάνετε τίποτα και θα γινόταν. Ε? Ναι. Όχι επειδή φοβόσασταν την πεντάρα, θα τον κάνετε. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα, κάτσε λίγο να θυμηθούμε, τελευταία χρόνια. Ναι. Οι ΑΕΚ που μπήκανε μέσα και ρίξαν την ομάδα. Ναι. Πάω πέρσι στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Βλέπουμε ωραία μπαλίτσα έτσι αυτά οι ζωρίς. Στο 89 τρώω το μέσα, μετά τρώμε και τη βροχή. Ναι. Πριν από δύο χρόνια πάω ξύδες. Ναι. Γάβρους ιστορίες αυτά. Ναι. Πέρσι ο Τσόρι που έφαγε το σιδερένιο το κομμάτι στην πλάτη. Ναι. Φέτος που φάγανε τη μαγιά τους οπαδούς της Ντόρτμουντ που μπήκανε μέσα. Ναι. Εμάς παλιά που είχαν μπει το 2005 και έπεσε ομάδα κατηγορία. Ναι. Πρέπει για το γήπεδο, δεν είναι τσιφλίκι σας. Ναι. Αφήστε να γίνει αγώνας στις τέσσερις άσπρες γραμμές του γηπέδου. Ναι. Να δούμε όλοι ένα ματσάκι. Mm-hmm. Τώρα άμα το μάτς είναι χαρούμενο ή όχι, αφήστε να το κρίνουν άλλοι. Να δούμε μάτς, να δούμε ποδόσφαιρο. Ναι. Πάνε άνθρωποι, πληρώνουν εισιτήριο να δούνε και έχουν τώρα εσάς, τους 2, 3, 5, 10, 20. Περίεργους. Ναι. Και κάνετε ό,τι κάνετε. Αφήστε τους άνθρωπους. Και τώρα μετά μου βγάλανε ανακοίνωση. Ναι. Ότι να ξαναγίνει αγώνας. Ναι. Θέλουν, στα αλήθεια. Δηλαδή ρε φίλε το μυαλό πόσο. Πετάεις φωτοβολίδες. Κάνεις συλλαλητήριο, λες ακυρώνει το συλλαλητήριο και προβοκάτσια και μετά λες να ξαναγίνει αγώνας. Ναι. Βρεις εσύ κάτι λογικό σε όλο αυτό. No. Τι μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αφήσε το ποδόσφαιρο να γίνει ρε. Ναι. Τι σας έφτιαξε τώρα. Δηλαδή. Ναι. Τέλος. Ναι, τι να πεις εσύ. Εσά, Θεσσαλονίκη, δεν σε νοιάζει. Τι με νοιάζει. Έτσι να πούμε λίγο ίντρικα, επειδή ακούω, κάνεις πολλή κουβέντα, λες ο Γιαννιώτας ο Ηρακλή, λες ο Φορτούνης να μην πουληθεί, να μην πουληθεί δεν είναι καλός, κάνει κουβέντα για τον Τζιόλι, όχι ο Τζαβέλας είναι κακός, όχι ο Πέλκας είναι ο Σκούδας. Ρε μεγάλε Παύλε, τι τους έχεις κάνει ρε. Παύλος. Τι τους έχεις κάνει ρε μεγάλε Παύλε. Ποιος είναι ο Παύλος. Κάποιος που έχει σχέση με αυτούς τους πέντε που σου είπα. Α. Και να ρωτήσω κύριε Αυτόπουλο κάτι άλλο έτσι για να κλείσουμε και με λίγο ίντρικα. Ναι. Επειδή λέτε για Τσανδάρη στον Ηρακλή και σας ακούω έτσι με το σώμα ανοιχτό και λέω από πού και όσοι είπε ο Τσανδάρης στον Ηρακλή. Μήπως ο μάνατζερ του κυρίου Τσανδάρη έχει κάποιον παίχτη που παίζει αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή. Καλή θα σας. Γεια σας. Φαλακρέ το σύστημα ανεβάζει τρένο τον Κούγια που δεν ήθελε Άρη στη Β' Εθνική. Συμφέρει να ανέβει Απόλλωνος Σμύρνης ή Κέρκυρα για τρένο του Άρη. Όφι δεν ανεβαίνει. Γιάννη. Γιάννη. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Πάμε. Ναι. Αυτόπουλε. Έλα φίλε. Κύριε Αυτόπουλε. Μάλιστα ακούμε ναι. Ασχοληθούμε τώρα με τον Τζιόλι, με τον Σαλβικίδη και με τον... Okay. Ξέρω εγώ με ποιον ασχολούμαι, με τον Κασιδιάρη. Ο πόλεμος ήρθε στα σπίτια σας, ξυπνάτε. Ο πόλεμος ήρθε στα σπίτια μας, ξυπνάτε. Ναι. Θα απαντήσω στο ερώτημά σας κύριε Ράμπομπλε. Ναι. Η Ελλάδα χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Σωστά ναι. Μέχρι εδώ. Είναι. Η Τουρκία το ίδιο. Ναι. 50 παραβιάσεις την ημέρα maximum στο FIR Αθηνών. Μάλιστα. Από αεροπλάνο, όπως έλεγε ο ξενοκράτης, ο φίλος, ο οποίος δεν είναι οπλισμένα. Ναι. Γιατί αυτός βλέπει όνειρα. Ναι. Τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη είναι οπλισμένα. Ναι. Μπορείτε να μιλήσετε με τον οποιοδήποτε πιλότο, θέλετε βγάλετε έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας να σας πει αν κάνουν εκπαιδευτικά που λέει ο άνθρωπος που υπηρέτησε και στα ραντάρ έχουν πεθάνει οι Έλληνες πιλότοι από την καταδίωξη των τουρκικών αεροσκαφών. Ντροπή να λέμε τέτοια πράγματα για ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους. Λοιπόν. Γιατί δεν έχουμε ρίξει ένα αεροπλάνο μέχρι σήμερα κύριε Ραβδόπουλε. Εσύ θα με πεις. Αν ρίχναμε ένα αεροπλάνο κύριε Ραβδόπουλε, το ΝΑΤΟ που και τις δύο χώρες έχει κράτη μέλη, με ποιον θα πήγαινε κύριε Ραβδόπουλε. Εσύ θα με πεις. Όχι, θέλω να απαντήσεις στο ερώτημα. Συνέχατο, μη με κόβεις τώρα. Λοιπόν, ναι. Σε κόβω. Λοιπόν. Ο πόλεμος ήρθε μπροστά μας. Μη. Ναι, άσε τα μη. Ναι. Μάθετε να λέτε τα πράγματα όπως έχει. Μην λέτε τις αρλούμπες στον κόσμο, ντε μέκο ότι θα φοβηθεί και ότι δεν θα φοβηθεί. Να μάθουμε όλοι μας επιτέλους να λέμε την πραγματικότητα. Είτε μας βολεύει, είτε δεν μας βολεύει. Εφόσον απέσυρε και αργά το βράδυ
τον πρόξενο, ναι, διώχνοντας και όλους τους Ρώσους οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή ακόμα διακοπές στη Ρωσία, στην Τουρκία. Αυτό έγινε πιο μπροστά. Πιο μπροστά έγινε. Μετά, ναι, ναι, δεν τους έχει διώξει όλους. Ναι, μετά έβγε ο πρόξενος, πρώτα διώξαν τους τουρίστες. Ναι. Ναι, δεν έχουν φύγει όλοι τουρίστες, δεν το ξέρουμε. Αυτό πρέπει να φτάσουν πίσω. Πήρανε το λοιπόν, ναι, τα αντίπεινά του θα είναι μεγάλα. Διότι το αεροσκάφος έπεσε 4 χιλιόμετρα μέσα στα συριακά σύνορα. Ναι. Άρα ποιος έχει κάνει παραβίαση του εναερίου χώρου? Οι Ρώσοι κινούνται ελεύθερα στα συριακά σύνορα με εντολή του Άσαντ. Βομβαρδίζουν τις θέσεις του ISIS που υποτίθεται ότι όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, συν τους Αμερικανούς, είναι κατά της τρομοκρατίας του ISIS. Έτσι ακριβώς. Άρα εσύ φίλε, ο οποίος είσαι στην υποτιθέμενη ιστορία με το θέμα υπέρ των Ρώσων, ρίχνεις αεροπλάνο των Ρώσων, το οποίο ήταν παλαιό καταδιοκτικό βομβαρδιστικό και δεν ήταν από τα καινούρια, για να τα λέμε όλα για να μαθαίνει ο κόσμος, διότι αυτό έπεφτε ακόμα και με νεροπίστολο από κάτω. Σε παράδειγμα το λέω αυτό. Λοιπόν, κάνεις τη μαγιά έχοντας τις πλάτες, ξέρεις ποιον, των Αμερικανών. Ρίχνεις το αεροσκάφος. Γιατί στη Μεσοποταμία, που μαλώνουν όλοι αυτοί, ντεμέτ για να καθαρίσουν την ISIS. Ομπάμα λέει, θα τα βρουν. Χρήμα... Ομπάμα λέει, δεν ανακατεύομαι εγώ. Μισό λεπτό. Θα τα βρουν μεταξύ αυτοί... τους. Ναι. Όλοι αυτοί χρηματοδοτήσανε την ISIS. Γάλλοι, Εγγλέζοι, Αμερικάνοι, Τούρκοι, αποδεδειγμένο, το λένε οι ίδιοι. Το λένε οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι στα διαγγέλματά τους, το λέω εγώ. Λοιπόν, όπως κάνανε και με την περίπτωση του Αφγανιστάν, με την Αλ-Καϊντα. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, μάθανε από τους Ρώσους τα καλά και τα έξυπνα. Τους πέταξε ο Πούτιν στη G20 το χαρτί ότι κύριοι, εσείς κάνετε εδώ εμπόριο, εσείς κονομάτε, εσείς τους πληρώνετε, εσείς εξοπλίζετε. Τους έδειξε τα πάντα. Χάρτες, διαδρομές, δρομολόγια, σπίτια, ό,τι θες. Εκπροσώπους, βιομηχάνους και χιλιαδιό. Πώς πρέπει κάπως πρέπει να το λειτουργήσουμε το θέμα τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε έναν αντιπερισπασμό στην όλη ιστορία, πιστεύοντας ότι αυτός δεν θα ορμήξει. Και εγώ σου λέω το εξής. Ξέρεις ότι βγήκανε σήμερα οι Τσετσένοι και είπαν ότι συντασσόμαστε με τη Ρωσία? Ξέρεις τι πόλεμο είχαν οι Τσετσένοι και οι αυτονομιστές όλοι, Κώστα μου, με τους Ρώσους τόσα χρόνια? Εμείς τι ρόλο θα βαρέσουμε? Άρα εδώ άνοιξε ένας φαύλος κύκλος, Κώστα, ο οποίος δεν θα κλείσει, διότι μετά τη Συρία το κοντινότερο κράτος το οποίο δίνει κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι τα νότια της Κύπρου, το οποίο μισό είναι παράνομο από τον Τούρκο, το οποίο το παραδώσαμε εμείς. Εγώ που εμπλέκομαι. Σε συμφωνία με τον Κύπριο. Εγώ που εμπλέκομαι τώρα. Εσύ που εμπλέκεσαι. Εμείς, δεν εμπλέκεσαι. Εμείς που εμπλεκόμαστε. Εσύ και αν δεν εμπλέκεσαι. Τα νότια της Κρήτης είναι γεμάτο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Πώς δεν εμπλέκεσαι? Η περιοχή όλη είναι χρυσάφι για αυτούς. Τα κοιτάσματά τους τελειώνουν. Θέλουν καινούρια. Πώς θα τα πάρουν αν δεν κάνουν πόλεμο? Με τον οικονομικό πόλεμο? Δεν είναι τόσο εύκολο να βάλεις εδώ εταιρείες και να κάνεις άντληση. Θα πρέπει να βάλεις πάλι χέρια Ελλήνων να σε δουλέψει. Εμείς τι ρόλο θα βαρέσουμε? Ποιο είναι πιο εύκολο ο Ιβάν, να το πάρεις? Ο Ιβάν τι θα κάνει? Ο Ιβάν τι θα κάνει? Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Τι μπορεί να κάνει ο Ιβάν δηλαδή? Εδώ ρωτάνε ο άνθρωπος είναι Ρώσος. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή? Εντάξει. Ο Ιβάν το μόνο που μπορεί να κάνει για να έχει κέρδος για αυτόν είναι ότι θα έρθουν πιο σίγουρα οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα από ότι να πάνε στην Τουρκία. Ωραία, μένει στο πάνω. Αν υποθέσουμε ότι οι χώρες αυτές θα έχουν ησυχία. Κάτι το οποίο προσωπικά εγώ δεν το προβλέπω. Για να δούμε. Μετά και από αυτό που είπε ο Γιάννης ότι ο πρέσβης ανακαλέθηκε πίσω. Ναι, τώρα, η τώρα. Ανάκληση πρέσβη, να ξέρεις ότι σημαίνει πολλά σε ενεργεία κράτη συνεργαζόμενα. Και εμείς εδώ πετάμε χαρταετό. Με καμένο Υπουργό Εθνικής Αμήνης και Πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Πάοκης, κλείσε. Είσαι Πάοκ. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Μισό λεπτό να χαμηλώσει το ραδιόφωνο, κύριε Κώστα. Χαμηλώστε το. Ο Κίτσος είμαι από την Παλμάδα. Ο Κίτσος. Ο Κίτσος, ο Κίτσος. Α, ο Κίτσος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Παμποντιακού Σωματείου Κανόε Καγιάκ. Εσύ. Της αρέσουσας. Είσαι πρόεδρος με το Ποντιακό.
Ναι, ναι, είναι ο Παμποντιακό Σωματείο Σύλλογο Φίλων Κανό Εκαγιάκ, Αρέθουσα και Ζαγκλιβερίου και λοιπόν περιχώρησε. Πασόκ είσαι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί οι Πόντι ήταν χωρισμένοι στο συλλαλητήριο. Και είχαν κατέβει με δύο ενώσει. Εσύ με ποια παράταξη είσαι. Θα το καταλάβετε στην ιδιά. Πες μου να καταλάβω, δεν, γιατί εγώ δεν τα καταλάβω, δεν παίρνω μπροστά. Πασόκ είσαι εσύ, μη με την Ελλάδα. Δεν με θυμάστε μάλλον. Δεν με θυμάστε μάλλον. Στη Βαλμάδα είχα μιλήσαμε. Προχθές, ναι. Ναι, είμαι με τα τοπικά προϊόντα που λέγαμε το πανηγύρι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Εμείς κάναμε τώρα εδώ μια συνέλευση, ναι. Οι κάτοικοι του, τα μέλη του σωματείου, μαζί με τα μέλη του σωματείου στο Μόδι, που είμαστε αδερφοποιημένοι δήμοι, της αρέθουσας, των βασιλικών και της απανομής. Η κατάσταση είναι δύσκολη, με ακούτε? Ναι, πού είναι δύσκολη, για πες μου. Είναι, πλησιάζουμε προς μια παγκόσμια σύραξη δυστυχώς. Επιτέλους. Έχουμε όμως μια χρυσή ευκαιρία. Για έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να τοποθετήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να δώσει λύση. Ποιος θα δώσει σε λύση? Όλο το, σε όλο αυτό το σκηνικό, το παγκόσμιο που στείνεται. Ναι. Έχουμε τη λύση στα χέρια μας, έναν Έλληνα. Ποιον? Δεκαθλητής, συν 22 ακόμα αθλήματα, παρά 5, παρά 10, τώρα είναι, 5, τώρα. Rafting. Είναι αθλητής τώρα αυτός. Ποδηλάτης. Είναι αθλητής τώρα. Είναι ενεργεία αθλητής, ναι, ενεργεία αθλητής. Τι μπορεί να κάνει αυτός? Όπως καταλάβατε, μιλάω. Αυτός ο άνθρωπος είναι μαρμαρωμένος αυτή τη στιγμή. Γιατί είχε πέσει από το ποδήλατο. Έπεσε από το ποδήλατο και θα μας σώσει. Είναι μαρμαρωμένος, αλλά ναι. Έχει το χέρι του έτοιμο στο ξύφος. Το ξύφος. Που του είχε χαρίσει ο πατέρας του. Τι ξύφος ήταν αυτό? Το ξύφος που γράφει, που έχει σκαλισμένο το όνομα Ανδρέας. Ανδρέας. Και όπως καταλάβατε είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα μπήκα στο. Ο άνθρωπος που θα μας σώσει. Λέω κι εγώ. Καταλάβατε, κύριε Κώστα. Είχε πέσει από το ποδήλατο. Και πείτε αυτό τον κύριο Γιαγκούλα. Τον κύριο Γιαγκούλα. Ναι. Μας έχει κουράσει με την Δημοκρατία. Ναι, μωρέ, με τους τα κομπιούτερ πρώτα. Τους ξενέρωτους εκεί πέρα. Λοιπόν. Αυτά, καλό βράδυ κύριε Κώστα. Ναι, τώρα σε πήρα καμπάρι, ναι, και είπα για τον Γιώργο με το ποδήλατο. Ποιος είχε πέσει από το ποδήλατο? Ο ανιψιός μου είχε πέσει, αλλά δεν το. Και την έβαλε την αλυσίδα εν κινήσει, ο Δημήτρης. Έλα ρε φίλε, καλημέρα, ναι. Γεια σου. Θα γίνει σύραξη. Ναι. Καλημέρα. Του είπε, λέει ο Παΐσιος. Έλα φίλε, ναι. Ακούγομαι. Ναι. Πουλήσουν λαδάκι του Παΐσιου τώρα, έχει να γίνει πώληση. Λέω να πουλήσω κι εγώ μερικά. Αλλά εμένα δεν θα με πιστεύει. Θα βάλω τον κόκκινο πια. Ναι, ναι, ναι. Στον αέρα είμαστε, ναι. Έλα φίλε, ναι. Κωστή Μαγούς. Ναι, ναι, ακούω. Γαύρος από Ερυθρόλευκη Τούμπα. Γιανόλευκη Τούμπα, μάλιστα. Όχι, Ερυθρόλευκη. Α, Ερυθρόλευκη, ναι. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Θυμάμαι, τον Μπουλκουμέση, τον θυμάσαι σήμερα. Ποιον? Τον Μπουλκουμέλεο, το 4-0. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ προσωπικά σήμερα για την ήττα της ομάδας μας δεν στενοχωρήθηκα. Γιατί περίμενα ότι θα φάει ο Ολυμπιακός 3-4 γκολ. Ναι. Αυτά που βγαίνανε κάποιοι Ολυμπιακοί και λέγανε πάμε για το Χ, πάμε για το διπλό, εντάξει, θα ήταν κατά φαντασία σενάρια. Εγώ πίστευα να σου πω την αλήθεια σε ένα σενάριο να έρθει η ισοπαλία. Έλεγαν τίποτα, τα κάνανε πλακάκι ο Ολυμπιακός και ο Μπάγερ. Ναι. Να κανονίσουν να βγάλουν την άρθρα μέσα από το παιχνίδι. Και εγώ πέρασε, αλλά δεν. Να κάτσει να κάτσει χει το παιχνίδι, να βγει άσχημα το παιχνίδι. Δεν είναι καλό η Μπάγερν να κάνει λοβιτούρες με τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτά δεν έχουν γίνει. Και Βέρεια είναι, ναι. Δεν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά που ήταν στον όμιλο Ολυμπιακός με την άλλες τρεις ομάδες. Δεν μου έχει κολλήσει το μυαλό. Φίλε, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εκεί η Γερμανία. Εκεί πέρα. Τέλος πάντων, για να σου πω. Για να σου πω να καταλάβεις, εγώ έχω σπίτι μου TTV, έβλεπα στην τηλεόραση τον Ολυμπιακό και είχα βάλει δίπλα στο λάθος την Bayern. Ναι. Και πολύ στεναχωρήθηκαν στον Ερίτσο να βάλει γκολ η Άρσεναλ παρά όταν έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός. Σωστός. Από την Bayern. Σωστός! 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 Γιατί εγώ το περίμενα να θα χάσει ο Ολυμπιακός, έλεγα άμα ότι είχε και κάτι καναχή η Άρσεναλ με την Εντιναμό, να τελειώνει η ιστορία και να μην έχουμε άγχος. Τέλος πάντων, θέλω να πω προς τους οπαδούς άλλων ομάδων ότι δεν επιτρέπεται. Ο παδός, ο οποίος η ομάδα του, αναφέρομαι στους Παναθηναϊκούς, οι οποίοι αποκλειστήκανε από το χωριό την Καμπάλα, στα αποκριματικά, η οποία είναι πιο μικρό χωριό από τον Πλατανιά, να φανταστείς, χωρίς υπερβολή, δεν δικαιούται να μιλάει ο Παοκτσής, ο οποίος έφαγε τεσσάρες πέρυσι από χωριά Ξάνθη, Αντρόμητο, Τρίπολη και δεν συμμαζεύεται. Και εντάξει, για τον Εκτή δεν θα μιλήσω, γιατί με καινούργια φημή, σαν να είναι καινούργια ομάδα στο προσκήνιο, έτσι. Αυτά.
Τα λέμε. Επόμενος φίλος. Ναι. Έλα. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Με βγάλεις από τα ρούχα μου σήμερα, ρε, με τους γάβρους. Με βγάλεις από τα ρούχα μου, ρε. Κρύο θα πιάσει. Είμαι στη δουλειά. Θα βγάλω το MP5 και θα ρίχνω στον αέρα. Για... Είμαι κάτω στην Αθήνα, αστυνομικός. Μη το κάνεις, ρε φίλε, μη... Τι μήνα θα μας τρελάνεις, αφήνεις τον Γαβρο τον πρώτο και ξεκινάει με τον Τζιόλι. Δεν μου πες, η Μπάγερν ποια ομάδα έριξε 3 γκολ στο 20 λεπτό, για πες μου εσύ. Η Μπάγερν, τον Άρη, ναι. Τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Και μιλάει ο Ολυμπιακός, βγαίνει και μιλάει και ήμασταν, ναι, ο Φορτούνης στο αεροδρόμιο, πάμε για το θετικό αποτέλεσμα. Θα μας τρελάνετε, ρε, θα μας τρελάνετε, ρε. Φίλε, χαρούμενοι είναι γιατί μετά το 3-0 αυτοί είχαν φιάλτες. Στο 4-0. Ο σπίκερ εδώ σε εθναϊκό ραδιόφωνο μετά την κόκκινη σε φάουλ. Ναι, έχει ελπίδες ο Ολυμπιακός, ναι, μπορεί να κάνει να ισοφαρίσει, να πολεμήσει. Τι να ισοφαρίσει, κάνα fair play με 10 βγαίνανε 500 φορές τέτα-τέτα εκεί πέρα, άσχετα που χάσανε κάποια γκολ. Θα μας τρελάνετε, ρε Γαβρι. Όσο κολλημένοι είστε και με μιλάς για τον Γκαρσία, εσύ ο πρώτος, ο Γαβρος που λέει πάτησε τα μπουνίδια. Δεν μου λες πριν τον Μπουνίδη, ποιος πατάει αγκόνια μέσα στα δόντια και τον προκαλεί, για πες μου εσύ αύριο. Και στο λέω από τώρα, το παιχνίδι με την Arsenal 0-3, να δω που θα κρυφτούνε, να δω. Να δω που θα κρυφτούνε. Να το θυμάσαι σήμερα, 25 Νοεμβρίου, ξημερώματα, στο λέω εγώ. Είμαι νεαπολίτης, εδώ στην Αθήνα δουλεύω εδώ. 0-3, να το θυμάστε, Γαβρι. Είστε ξοφλημένοι, είστε βρώμικοι, δεν τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω. Δηλαδή άμα περάσει με την Arsenal θα στεναχωρηθείς πολύ. Θα στεναχωρηθώ γιατί δεν αξίζει και θα αποκλειστείς, το λέω να το ξέρεις. 0-1 στο 10, στο 60-0-2 θα κάνει αλλαγές. Το έχω δει το έργο, να το θυμάσεις. Το λέω εγώ. 0-2 στο 60 θα κάνει αλλαγές, να βάλει επιθετικούς, να βάλει το ένα γκολ και θα φάει και τρίτο. 0-3. Είναι ένας λόγος, φέτος, είναι ένας λόγος φέτος για να χαρεί το χιλάκι σου για σένα. Θα χαρώ, ρε φίλε, εντάξει, και εγώ δεν είμαι καλό, το ξέρω. Και εγώ πέρσι, θέλω να έχουμε ιστορία. Πέρσι γέλασε. Πέρσι, με την καμπάλα. Πέρσι είχες ένα αυτό να γελάσει το χυλάκι σου με τον Άρη. Φέτος ανεβαίνει ο Άρης, σώνεται ο Ηρακλής. Πρέπει να γίνει κάτι για να γελάσει το χυλάκι σου, να πούμε. Κατάλαβες. Κοίτα, μίλησα για τον Ολυμπιακό, δεν θα μιλούσα. Έχω προκληθεί τώρα, έχω βγει τα ρούχα μου. Εγώ με την καμπάλα στο λέω θα έχουμε ιστορίες και δεν θα πάμε καλά. Mm. Να μην γίνω όπως με τον Παναθηναϊκό, να το ξέρει. Έλα, ρε, θα την πάρει. Θα πάλι ένα γκολ ο Κλάους, θα γίνει, δεν μπορεί. Έλα τώρα μη με κοροϊδεύεις, εντάξει, δεν βλέπεις ότι η ομάδα δεν πατάει καλά. Το ξέρω, καμπάλα. Τα αποδυτήρια είναι διαλυμένα, γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Μας κοροϊδεύουν ψυχρό και αυτοί τώρα, εντάξει. Τον έχουν δαγκώσει το Σβέρκο και το Σαββίδι, χαμπάρι δεν έχει πάρει ο Άμπαλος και αυτός, εντάξει. Πώς να πάρει χαμπάρι, ρε φίλο, όταν όλοι κάνουν αβάντα αυτούς που δαγκώνουν το Σαββίδι στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό δεν θα πάμε μπροστά, τελείως. Και όποιος φωνάξει εδώ το βγάζουν τρελό, να πούμε. Κατάλαβες. Τι να λέμε τώρα. Πού υπηρετεί, σε ποιο μέρος? Κάτω στο Μαρούσι. Άντε. Οκ. Καλά είσαι. Έγινε, τσάω. Είσαι κάνει εκεί πάνω. Καλά είναι. Σχετικά καλά είναι εκεί. Έχει και την πλατεία εκεί. Με τα πουλιά έρχονται, τρώνε το φαΐ στις καφετέρειες. Βέβαια. Μαρούσι. Ωραία είναι. Ψυχία. Ναι. 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 Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι, ακούγομαι. Ναι, φίλε. Βελονισμό έχεις κάνει ποτέ? Βελονισμό. Βελονισμό όχι, δεν έχω κάνει. Ο Αφιένας σου πονάει? Καθόλου. Δεν έχεις προβλήματα υγείας? Τώρα έχω μετά την 4, εντάξει, έχω κάποια προβλήματα. Θα σε στείλω στον γιατρό τον Μανιώτη να σε κάνει βελονισμό. Ναι. Θα τα ξεπεράσω. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Καλησπέρα σε όλη τη Μακεδονία. Είμαι Αθηναίος, νοτιοελλαδίτης. Δεν πιστεύω να πειράζει αυτό το πράγμα. Γιατί, ρε φίλε, τώρα στον πόλεμο, στον πόλεμο μαζί θα πάμε. Καλό είναι. αυτό είναι το καλό με τους Έλληνες. Πρώτα πολεμάμε τους ξένους και μετά θα κάνουμε. Και μετά πολεμάμε μεταξύ μας. Σωστό. Μπράβο, σωστό, σωστό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είμαστε στη φάση του εμφυλίου. Όλη η Ελλάδα είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Εσύ παίρνεις από Αθήνα τώρα? Εγώ παίρνω από Αθήνα. Ναι, είμαι βέρος εδώ. Ποιο μέρος είσαι? Κοίταξε. Εγώ έχω μεγαλώσει ο μισός στην παλιά Κοκκινιά, γι' αυτό είμαι και Ολυμπιακός. Και ο άλλος μισός? Και ο άλλος μισός στην Αθήνα, Κυψέλη. Η μάνα από την Κυψέλη. Ναι. Πυρώτης ο μπαμπάς μάγκας. Οπ. Για... Ωραίος, ωραίος. Γιατί πήρα? Δεν πήρα, εντάξει, για τη ΦΑΠ από την Μπάγερ, αυτό είναι λογικό. Εξυπακούεται, ναι. Κάπου, κάπου είσαι και λίγο ανακουφισμένος μετά το 20 λεπτό. Δηλαδή εκεί που ήσουν για 7-0, παπ, 4-0, δεν το θυμάσαι. Άκου να δεις, τα πράγματα είναι απλά.
Η Μπάγερ έχει τη μισή εθνική Γερμανίας και την άλλη μισή εθνική Βραζιλίας. Ναι. Α, τι προσδοκάς τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, μα είναι και λογικό. Είναι σαν να έρθει τώρα ποιος να σου πω το Κρυονέρι να παίξει στον ΠΑΟΚ και να ελπίζει το Κρυονέρι να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Γίνεται αυτό. Το Κρυονέρι, τον ΠΑΟΚ. Ναι, λέω. Με τον Ντούντορ στον πάγκο, μια ισοπαλία τον παίρνει. Έχεις πολύ πλάκα. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα για να μιλήσω αθλητικά, αν και πολλοί κόσμος τώρα που με ακούει θέλει να ακούσει έναν Ολυμπιακό στεναχωρημένο. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι θέμα αυτό. Βρε, ανακουφισμένος ακούω εγώ. Όχι, δηλαδή, σαν να σε πιάνει όχι, κόψιμο να πούμε όχι, και τρέχεις. Ναι, ναι. Όχι, να σου εξηγήσω, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν νούμερο 100, ας πούμε, στο ranking της Ευρώπης και αυτή τη στιγμή είναι στο 50. Γιατί έχει κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Παναθηναϊκός τα τελευταία 5 χρόνια δεν υπάρχει, πήγε στο ranking 100. Ολυμπιακός ήταν το 40, πήγε στο 20-21, κάτι τέτοιο. Ναι. Μακάρι, λέω εγώ, να τσουλήσει λίγο ακόμα με κάποιες νίκες, άσχετα αν θα είναι στο UEFA, να κρατηθεί εκεί στην 20. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα. Για τον ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Ολυμπιακό, να ακούγεται ότι ένας παίχτης που βλέπει ότι υπάρχει μια ομάδα σε αυτή την κατάταξη, σε αυτή τη θέση, θα έρθει στην Ελλάδα. Μια θα έρθει στον Ολυμπιακό, μια θα έρθει στον Παναθηναϊκό, μια στον ΠΑΟ, κατάλαβες. Δηλαδή έτσι πάει, γιατί αλυσβερίσει γίνεται, εμπόριο είναι. Μάλιστα. Δεν είναι. Αυτοί οι παίχτες της Μπάγερ, αυτοί οι παίχτες τώρα θα έρχονται στην Ελλάδα για 200 και 300 χιλιάρικα. Όχι. Αυτοί παίρνουν ο πιο κακοπληρωμένος, παίρνει 3-4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτοί ούτε διακοπές δεν έρχονται στην Ελλάδα. Εκτός αν είναι η Μύκονος. Ναι, εντάξει. Ναι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα θα σου πω για ποιο λόγο πήρα, γιατί για άλλο λόγο πήρα. Εγώ πραγματικά και ακούω γιατί σαν δημοσιογράφος μου αρέσει. Άσχετα που τα θέματα δεν μου πολυτεριάζουν, δηλαδή τώρα να ακούω για τον ΠΑΟΚ. Ναι, τον σωστά, σωστά. Μ' αρέσει το στυλ της εκπομπής και σε ακούω όποτε βρίσκω χρόνο. Αλλά για άλλο λόγο πήρα. Για πέτω. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω τον κόσμο που μας ακούει και εσένα για κάτι το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μου συνέβη το 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη και είναι απίστευτο. Για πέτω. Λοιπόν, το 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη, για να κάτσεις μία μέρα, θέλεις το άτομο τουλάχιστον 100 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, είμαι σε ξαροταβέρνα, ναι, στη Σαντορίνη, στη θάλασσα δίπλα και είναι μια παρέα μου 7-8 άτομα σε ένα τραπέζι παραδίπλα. Ναι. Η παρέα είναι κάνα δυο ζευγάρια και 2-3 παιδιά. Τους έχω δει ότι είναι προς το μαύρο το χρώμα τους. Ναι. Δεν έχω ασχοληθεί. Η γλώσσα τους ήταν παράξενη, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Καθόλου. Ναι, Σαντορίνη πάει όλος ο κόσμος, από όλο τον πλανήτη. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα στην τουαλέτα και είναι ο πατέρας με το παιδί, ξέρεις τώρα από περιέργεια, για να πω έτσι μια καλησπέρα, ρώτησα από πού είστε. Και μου λέει Συρία. Ναι. Τρελάθηκα και του λέω, συγγνώμη, του λέω, είστε εδώ για διακοπές. Ναι. Και μου λέει βεβαίως, μου λέει. Ναι. Μου είπε of course ο άνθρωπος. Of course. Και μέχρι τις 15 Αυγούστου στην Ελλάδα είχαν περάσει από τη Συρία, του λέω, τι να πω, νούμερο μεγάλο, να μην πω κανένα νούμερο και είναι λάθος και βγουν κάποιοι και μου πούνε διάφορα, λέω ότι ένα νούμερο μεγάλο ανθρώπων είχε έρθει. Και μετά τις 15 Αυγούστου θα είναι πολύ περισσότερο. Πρόσεξε τώρα. Βγαίνω έξω, βγαίνει και αυτός με το γιο του, κάθονται στο τραπέζι, περνάει η λίγη ωρίτσα, πληρώνει το λογαριασμό τους και έρχεται ένα Mercedes πουλμανάκι από ξενοδοχείο. Πουλμαντό. Μπήκανε μέσα. Ναι. Μπήκανε μέσα οι άνθρωποι δεν ήταν ούτε με βαλίτσες ούτε με τίποτα. Με τις σαντούλες τους κυρίες και τα λοιπά. Θα ήταν κανένας προύχοντας Σύριος μόνο και εσύ. Θα έπεσε στην περίπτωση. Δεν με κατάλαβες. Δεν με κατάλαβες. Ναι. Του έκανε και εντύπωση που τον ρώτησα. Το of course αυτό σημαίνει. Βεβαίως, ναι. Μα τι ρωτάτε. Δηλαδή εμείς, συγγνώμη, να το καταλάβω φίλε Κώστα. Όταν εμείς στην τηλεόραση βλέπουμε άλλα. Και ο άνθρωπος μου λέει of course είμαι στη Σαντορίνη για διακοπές 15 Αύγουστο. Δηλαδή μπορείς να μου πεις η άκρη του νήματος. Ούτε την αρχή δεν μπορούμε να βρούμε, όχι το τέλος του νήματος σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, ντράπηκα να το ρωτήσω και το παραπάνω. Το παρακάτω. Ντράπηκα, τι να του πω. Τι μου λέει τώρα. Καλό το φαΐ, καλό το φαΐ εκεί. Ρε παιδί μου τώρα, μην το γίναμε στην πλάκα. Εδώ το πράγμα είναι σοβαρό. Αυτοί εκεί πέρα σκοτώνονται. Αλλά σκοτώνονται κάποιοι. Κάποιοι άλλοι περνάνε καλά. Και είναι η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε νωρίτερα, ότι οι χριστιανοί δεν έρχονται από εδώ. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα θέλει πολύ ψάξιμο για να βρεις την άκρη. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Σίγουρα είναι όλα για τη μαρμίτα που λες και εσύ. Βέβαια, μαρμίτα. Δεν το συζητάμε αυτό.
Αλλά ξέρω εγώ, η Ελλάδα την πρωτοπληρώνει γιατί είναι δίπλα σε όλα. Είμαστε γειτονιά με την Ασία δυστυχώς. Με την Arsenal θα πας? Με την Arsenal έχουν πουληθεί τα εισιτήρια. Κοίταξε να δεις, φίλε Κώστα, εγώ τώρα στην ηλικία που είμαι 50 χρονών έχω κάνει τις τρέλες μου. Και στην Τούμπα έχω έρθει. Να σου πω το μάτς που έχω έρθει στην Τούμπα να τρελάθω. Αυτό και κλείνουμε γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πριν καμιά 25-30 χρόνια, γιατί είμαι 50 σου λέω, αποφάσισα, επειδή ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το κύπελο τον ΠΑΟΚ 2-0, ναι, να πάω στη Θεσσαλονίκη βόλτα. Ναι. Λοιπόν, έρχομαι με ένα πούλμαν έτσι οργανωμένη εκδρομή. Έχω πληρώσει κανονικά το εισιτήριό μου, δεν υπήρξα ποτέ άλλη ταράς, να σου το πω έτσι. Ναι. Έχω πληρώσει το εισιτήριό μου και της εκδρομής και του αγώνα. Μπαίνει μέσα, όπως μπήκαμε στα διόδια της Θεσσαλονίκης, εκεί μας αφήσανε μέχρι να ενώ ήταν 2 ώρες πιο πριν που ήμασταν εκεί. Ξεκίνησε ο αγώνας και τότε μας άφησαν να περάσουμε τα διόδια και μπήκαμε στο 25ο λεπτό στην Τούμπα μέσα. Χάναμε ήδη 1-0 και αποβολή ο Μητρόπουλος τότε. Μπαίνουμε μέσα, αρχίζουν κάτι πέτρες, κάτι αυτά, μάτι δεν μπόρεσα να δω. Φοβόμουν, ξέρεις, τώρα την πέτρα στο κεφάλι, πεζάρεις. Τελειώνει το παιχνίδι, τι να πω, 9 η ώρα 10, είναι η ώρα 2, δεν σου κάνω πλάκα. Μπορεί να βγει κάποιος παλιός παοκτζής και να του θυμηθεί ότι όντως έγινε έτσι. Είναι η ώρα 2 και είμαστε μέσα στο χορτάρι της Τούμπας. Δηλαδή έχουμε φάει τόσο ξύλο από τους αστυνομικούς, έτσι. Μας έχουν βάλει μέσα στο χορτάρι της Τούμπας και μας φυλάνε εκεί. 2 η ώρα, ένας καλός αστυνομικός, αρχηγός της αστυνομίας εκεί, λέει, άντε τώρα, λέει, αφήστε τους να φύγουν. Ό,τι καταλάβανε, καταλάβανε. Χάσατε. Και μας βάλανε. Χάσαμε 3-0, πέρα σου πάω. Λοιπόν, και μας βάλανε στα λεωφορεία. Το μάτς ήταν το 80, το 82, ήμουν στο μάτς. Ναι, εντάξει. Με αρβανίτη ήσουνα. Τα λέμε, φιλιά. Έλα, με αρβανίτη ήσουν, ήμουν στο μάτς, στην Τούμπα. Πάω Ολυμπιακός. 3-0 με Δημόπουλους σκόρερ το Χρήστο. Διάλειμμα. Γιατρέ, για το Συριακό τι λες? Έχεις ανάλυση? Είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από πολύ παλιά. Από το 1916 Γαλλία και Αγγλία, ναι, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κράτος τη Συρία χωρίς να προϋπάρχει. Με το ζόρι που λένε. Ήταν οι λόγοι. Οι λόγοι, ναι, γιατί περιείχε κοινότητες χριστιανικές, Σιίτες ή Αλαοίτες που είναι ο σημερινός ο πρόεδρος Άσαντ, Σουνίτες, Κόπτες, Παλαιστίνιους λίγους κτλ. Είναι ένα κράτος με το στανιό που λένε. Είναι αριθμοί περίπου 22-24 εκατομμύρια κατοίκους, το οποίο αν χωριζόταν αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να γίνει, να κάνουν χωριό αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους, θα πρέπει να χωριστεί σε 3 μέρη μάλλον. Στους Κούρδους. Α, δεν είπαμε και τους Κούρδους, ναι. Στους Κούρδους, τους οποίους φοβάται πολύ η Τουρκία να δημιουργήσει ένα θύλακο από κάτω της. Τους Σιίτες που είναι ο Άσαντ, ο σημερινός πρόεδρος. Και τους Σουνίτες που είναι οι Τζιχαντιστές. Αυτοί οι τρεις πρέπει να συνεπάρχουν σε ένα κράτος. Τώρα πλέον μου φαίνεται είναι λίγο αδύνατο. Η όλη περιοχή τώρα έχει ένα αριθμό παικτών πάρα πολύ μεγάλο. Είναι η Συρία, είναι η Τουρκία, το Ιράν, το Ιράκ, ό,τι έχει απομείνει, Σαουδική Αραβία. Ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχωριστά και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι έχουν μια βάση στη Λατάκια, η οποία είναι η μοναδική βάση ναυτική που τους επιτρέπει να έχουν διέξοδο στην Μεσόγειο. Οπότε. Πολύ σημαντική. Ναι. Η Τουρκία δεν θέλει να δημιουργήσει κουρδικό προηγούμενο, δηλαδή να τους δώσει κράτος ξεχωριστό, δηλαδή η νέα συνθήκη, για τα οποία για τα 15 εκατομμύρια Κούρδων. Και ίσως και περισσότερα, ίσως και 25 λένε μερικοί, που είναι μέσα στην Τουρκία. Το Ιράν με τόσα χρόνια τα είχε με την Τουρκία, με την Αμερική, ήταν σε κόντρα. Τώρα τα βρήκανε. Οι οποίοι είναι Σιίτες, Σουνίδες ή Τζιχαντιστές. Το Ισραήλ δεν θέλει το Ιράν. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα, πολύ πολύπλοκο το πρόβλημα. Αν βάλεις τα οικονομικά τα συμφέροντα, νομίζω δημιουργείται ένα άνευ προηγουμένου, μου φαίνεται, πρόβλημα γεωπολιτικό. Σαματάς να γίνει. Δεν ξέρω. Να ξέρεις ότι πριν προηγηθεί ένας στρατιωτικός πόλεμος, έχει προηγηθεί ένας οικονομικός. Αν δεν τα βρούνε οικονομικά, θα δημιουργηθεί και ο στρατιωτικός. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Εμείς μάλλον καταλαβαίνουμε τις συνέπειες περισσότερο μετά από καιρό. Αλλά αυτό που προηγούνται εδώ και μήνες,
Όχι. Πάμε στους 6 τελευταίους, γιατρέ. Ναι. Και με τον βαλονισμό θα φάμε την κλήρωση σε λίγο. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ρε. Έλα. Δεν μου λες. Ναι. Η λέξη μπούφος είναι βρισιά. Μπούφος. Όχι, η λέξη μπούφος είναι όχι. Ωραία. Λοιπόν, λέω σε έναν πολύ πιο προηγούμενο, πολύ πιο προηγούμενο μπούφο που έλεγε για το ρώσικο αεροπλάνο που κατερρύφθη 4 χιλιόμετρα μέσα στα Συριακά εδάφη. Στα Συριακά εδάφη, ναι. Λοιπόν, ότι ο μπούφος αυτός, λοιπόν, η Τουρκία μέχρι 100 χιλιόμετρα μέσα στα Συριακά σύνορα έχει μειονοτικά χωριά. Είναι τουρκόφωνοι οι περισσότεροι. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτός ο μπούφος να μας λέει παπαριές τώρα. Εντάξει, εμάς μας συμφέρει. Μάλιστα, δεν συμφωνεί. Επόμενος φίλος, ναι, ναι. Έλα, Βίλε. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Ο γιατρός. Γιατρέ. Θα δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Χιλιτίδη, να τον ευχαριστήσω για το κομμάτι του Ντίου που έβαλε προηγουμένως, ξέρει αυτός. Ναι. Και στον εκλεκτό συνάδελφο που έχετε καλεσμένο. Καλημέρα. Τι κάνεις, γιατρέ, πώς πας? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Με αυτά που ακούει ο συνάδελφος απόψε, μάλλον θα χρειαστεί να κάνει και ο ίδιος βελονισμό, νομίζω. Λίγο δύσκολο δεν γίνεται, ναι. Ναι, ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς στον συνάδελφο να πω ότι ήταν άψογο στην ανάλυση για το κάτω της Συρίας. Πρέπει να είναι πολύ διαβασμένος και ενημερωμένος. Μπράβο του. Είναι η μοναδική σοβαρή φωνή που ακούσαμε για το θέμα της Συρίας, έτσι περιληπτικά. Που δείχνει ότι κατανοεί πολλά από όσα γίνονται εκεί. Εντάξει, περισσότεροι μιλάνε και βλέπουν την πληροφορία και όχι τη γνώση. Άμα τώρα το είστε 100 προλαλήσετε σε πότε ζήθηκε η Συρία, θα σας πούμε το 2008 του Βαβυλωνίου, τέλος πάντων. Τώρα ήθελα να κάνω λίγο πλάκα σήμερα. Ναι. Αλλά πριν κάνω την πλάκα, κύριε Αυτόπουλη, να πω κάτι για ένα θέμα που ρίξατε με τα αεροπλάνα και με το συμβάν το ρωσικό. Ναι. Θα ήθελα να πω μόνο, εγώ δεν θα σας προκαλέσω να μιλήσετε με έναν Έλληνα πιλότο για το αν συμβαίνουν διάφορες ψυμαχίες με τους Τούρκους. Πάντως, ασκεί δεν κάνουμε όπως είπε ένας κύριος προηγουμένως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά για το αν έχουμε ρίξει τουρκικά αεροπλάνα, όπως και έχουν ρίξει αυτοί οι δικά μας. Θυμάστε το Σιαλμά και τους άλλους. Τους δικούς μας, ναι. Τους δικούς μας. Έτσι είναι το μνημείο που είναι πάνω στα βουνά. Εμείς αν φάγαμε λάχανο κανένα αυτό. Θα σας πω εγώ, επειδή στην οικογένειά μου τη χάνει να έχω ξάδερφο ο οποίος είναι υπτάμενος, αλλά τώρα μην μιλήσουμε. Τώρα οι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν όταν είναι ενεργεία, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όταν δεν μπορούν να πούν διάφορα, ναι. Λοιπόν, η πληροφορία που είναι εύκολο να την πει στο διαδίκτυο ότι κάθε χρόνο η Τουρκία παραγγέλνει και για να αναπληρώσει τις απώλειές της 14 με 17 καινούργια πολεμικά αεροπλάνα, αυτό τα λέει όλα. Και σίγουρα δεν θα έχουν ούτε οι Κούρδοι που έχουν κάνει δύο ελικόπτερα με τα RPG, ούτε οι Αμερικάνοι. Έτσι. Έχουν πάρα πολλές απώλειες οι Τούρκοι και σε ψυχοδυναμικό και σε αεροπλάνα, απλά δεν τους συμφέρει να το ανακοινώνουν. Και κάποια άλλη στιγμή, αν κάνατε μια εκπομπή με ανθρώπους που ξέρουν με το συμβάν του Σιαλμά, τι έγινε μετά όταν έπεσε ο Σιαλμάς, θα σας πούν πολλά που ξέρουν οι πιλότοι της αεροπορίας ελληνικής. Έτσι. Έχουν πολύ μεγάλες απώλειες οι Τούρκοι, απλά δεν τις ανακοινώνουν. Έτσι. Γιατί αυτά γίνονται υποδίκαινα αερομαχίας. Ένας έξυπνος πιλότος καταλαβαίνει πώς καταρρύπτεις έναν αντίπαλο χωρίς να χρησιμοποιήσεις πυρομαχικά. Αυτά είναι τώρα για αυτούς που ξέρουν. Έχουμε ρίξει πάρα πολλά τουρκικά αεροπλάνα. Πάρα πολλά. Εντάξει. Το ότι γιατί περνάνε τώρα οι Τούρκοι, αυτό είναι διπλωματικά παιχνίδια, όπως είπε ένας κύριος λόγω του ΝΑΤΟ, εντός εισαγωγικών τους αφήνουμε να περνάνε όπως και αυτοί αφήνουν να περνάμε κι εμείς. Τελείωσε το θέμα αυτό, τώρα μην το χοντρίνουμε παραπάνω. Ας ελπίσουμε να μην γίνει τίποτα χειρότερο στη γειτονιά μας, γιατί θα εμπλακεί και η πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής, κύριε Αυτόπουλε, έχω βάσιμες πληροφορίες. Ότι? Ότι το μάτς της Μπάγκερ θα ξαναγίνει. Γιατί? Ο Ολυμπιακός, ο κ. Θεοδωρίδης, έχει κάνει ένσταση για τους εξής λόγους. Πρώτον, η θερμοκρασία ήταν μείον και δεν πρόλαβαν οι πρόσφυγες του Ολυμπιακού να εγκλιματιστούν στην αλλαγή θερμοκρασίας από το καυτό νεύρο της Ελλάδας στον παγωμένο νεύρο της Γερμανίας. Είναι έσχος. Δεύτερον, το γήπεδο ήταν ασφιχτικά γεμάτο και δεν πληρώσαν τις κανόνες ασφαλείας. Τρίτον, ο διαιτητής τόλμησε να δώσει φάουλ σε παίχτες του Ολυμπιακού και κίτρινη κάρτα. Τέταρτον, η Μπάγκερ μετά την κόκκινη κάρτα δεν έκατσε να φάει ένα γκολ για να μειωθούν οι εντυπώσεις, αλλά τόλμησε να σκοράρει. Και πέμπτον, θα τιμωρηθεί και το τρίτο γκολ ήταν offside. Βεβαίως, και επίσης θα τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός με αφαίρεση άλλων τριών βαθμών, διότι όπως είπε ένας γραφικός κύριος του Ολυμπιακού προηγουμένως, επειδή δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, ήταν και προπονητή παίχτες του. Ήταν και γκρι. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους θα ξαναγίνει ο αγώνας με την Μπάγκερ Μονάχου. Κατά άλλα θέλω να πω ότι θαυμάσαμε σήμερα μια ομάδα με αυτοματισμούς, και τον Ολυμπιακό αναφέρομαι. Ναι. Μια ομάδα με πλουραλισμό στο παιχνίδι της, ναι, με πολύ κοντά τις γραμμές, όλες φυσικά κάτω από τη σέντρα, με έναν εκπληκτικό τερματοφύλακα που όποιος άπλωνε το κορμί του για να περνάει από κάτω και από πάνω η μπάλα, με δύο φοβερά στόπερ τα οποία κοίταγαν τους παίχτες στην Μπάγκερ και ήθελαν να τους πάρουν μόνο. Δεν πήγε καλά ο Ρομπέρτο, όντως. Ναι. Ναι. Επίσης, εκείνο το χτύπημα που έκανε ο παίκτης του Ολυμπιακού στο Ρομπέν και βγήκε και φυσικά ο Γκουαρδιόλα τον έβγαλε τον άνθρωπο, γιατί ο Ρομπέν κάνει 300 εκατομμύρια όπως κάνει ο άνθρωπος, τώρα μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και επίσης θέλω να πω
ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρο θα περάσει τον επόμενο γύρο, αλλά μάλλον τον γύρο Πρασάτη κάτω του Μπας. Τον γύρο Πρασάτη. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γιατί θα τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Σύντομα. Λοιπόν, ο γιατρός είναι Παναθηναϊκός. Καλησπέρα Κώστα, μήπως ήταν το μάτσο όταν είχε ο ΠΑΟΚ το Αίγυπτο, τους Αιγύπτιους στη δεκαετία του 90, λέει, του ΠΑΟΚ Ολυμπιακό που έλεγε ο φίλος. Δεν νομίζω. Έχουμε άσχημα νέα από το Περού και τη Γηλή. Σε διάστημα 5 λεπτών 2 σεισμοί. 7,2 και 7. 7 μάλλον και 7,2. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πριν από μια ώρα. Ευχαριστώ Γιάννη Χιλιτίδη. Μας έχουν οι μαύρες ειδήσεις. Σεισμός από εδώ. Σεισμός από εκεί. Ναι. Αεροπλάνα πέφτουν από την άλλη. Μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα 7 και 7,2. Έλα Βίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα γιατρέ, καλημέρα Γιάννη Χιλιτίδη. Καλημέρα. Ναι. Μετά από μια χαρμόσυνη νύχτα, μας έρχεται τα δυσάρεστα. Χαρμόσυνη γιατί ήταν η νύχτα? Γιατί γύρισα, Κωστή μου, ήμουν έξω, γύρισα ακριβώς όταν έρθει η κουμπί σου. Ήμουν, είχε ένα ελληνικό πανηγύρι εδώ λίγο πιο κάτω, ναι, κάποια χιλιόμετρα. Ναι. Και ήταν καλυσμένος ο κύριος Σαλέας. Χαμός γινόταν. Ναι. Ναι, ο κύριος Σαλέας ήταν αυτός που παίζει στο Κλαρίνο. Χαμός. Μωρέ, να σε πω κάτι. Να μου πεις. Τώρα ακούει κανένας Ολυμπιακός και λέει: χαίρεται αυτός που έβαγε εγώ 4 από την Μπάγερ και αυτός έβαγε 3 από τον Ηρακλή και 3 από τον Παναθηναϊκό. Θα σου απαντήσω. Θα μου απαντήσεις. Θα σου απαντήσω, ναι. Απαντήσεις. Η Μπάγερ χρειάστηκε 2,90 λεπτά. Ναι. Μισή ώρα παράταση και μέχρι χθες βαρούσαν πέναλτι για να με περάσει. Ναι. Και αυτοί φάγανε 7 τεμάχια σε 2,90 λεπτά. Ναι. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι. Και δεν χαίρομαι για τα 3 του Ηρακλή. Άλλο παιχνίδι του Ηρακλή, άλλο παιχνίδι Ευρώπη. Μάλιστα. Εγώ χαίρομαι γιατί ο γιατρός ο προηγούμενος και το βγάζω στο καπέλο, ό,τι είπε πολύ ωραία. Ναι. Για τον Ολυμπιακό που στο παιχνίδι με την Arsenal, ναι, βγήκαν καμιά 12-13 γάβρους είχαμε μετρήσει. Ναι. Και σήμερα βγήκαμε με το ζόρι 4-5. Έλα. Λείπει ο κύριος, δεν βγήκε φυσικά ο κύριος Γιάννης Ολυμπιακός, δεν βγήκε ο Καστέλας. Αυτό είναι σίγουρο εδώ στο Μόνακο, ναι, πιστεύω, γι' αυτό και δεν βγήκε. Θα βγει και αυτό, θα αρχίσει να τραγουδάει αύριο, αύριο. Εγώ λέω εκεί μια που είναι ο γιατρός. Ναι. Το διαγωνισμό για τους βελονισμούς τους κάνετε μόνο για τους γάβρους, η κλήρωση. Ναι. Γιατί χρειάζονται βελονισμό. Ναι. Που μου ζήτησε και με Γερμανό να κάνει πλακάκια ο άλλος. Ναι. Με Γερμανό πλακάκια. Γελάμε εδώ. Με Γερμανό πλακάκια. Τέλος πάντων, μια τέτοια θα πάω και εγώ εδώ στον Τόρτμουντ μετά από λίγες μέρες. Θα χαρούν και αυτοί, δεν υπάρχει θέμα. Αυτές οι δύο ομάδες δεν παίζονται εδώ στη Γερμανία. Ντόρτμουντ, ναι, και Μπάγερ. Ναι. Πόσο η Μπάγερ φυσικά. Εσύ στην Ντόρτμουντ θα φας λιγότερα. Όχι, εγώ φοβάμαι μια από τα ίδια. Για να σου πω το γιατί. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν θα χάρει. Θα το βαφίσει. Ποιος είπε αυτό? Πώς? Ποιος είπε αυτό? Εγώ θα μου θυμάσαι στις 10 τη Δεκέμβρη το βράδυ που θες την εκπομπή σου, ναι, μέτρα πόσοι γάβρες θα βγουν. Αυτοί δεν χαίρονται να χάνει, χάνει ο ΠΑΟΚ. Έλα. Αυτοί είμαστε στο μαύρο μας το χάλι και μαμά τους ασχολούνται. Έλα. Αυτοί. Να τα και μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο ρε Γιάννη, να και ρε ευχαριστώ. Ναι. Αυτοί μαμά τους ασχολούνται. Δεν βλέπεις με τους Ιωρίδες ασχολούνται, με τον άλλον ασχολούνται. Αυτοί έχουν γίνει χειρότερες και από τους Ηρακλειδές. Αυτούς να τους πάει να αναστηθεί ο ΠΑΟ. Πάντως να εσείς, τους πάει. Πάντως εσείς κράξατε το Βιερίνια γιατί τόλμησε ο άνθρωπος να μιλήσει στο Real, μια εφημερίδα τέλος πάντων, και να πει να προσέξει ο Ολυμπιακός 5 πράγματα. Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟ έχει πολλά μιλούνια, εκατομμύρια. Τι έχει λέει? Πολλά εκατομμύρια λαό. Μιλούνια. Μελούνια. Έχει πρίμα ορισμένος που δεν τους αρέσει. Εντάξει. Δημοκρατία έχουμε, τι να κάνουμε. Βγαίνει ο άνθρωπος, είναι πέντε κουβέντες, επαγγελματίας είναι. Πού είναι τα μιλούνια? Εγώ δεν την άκουσα αυτή, από σένα το ακούω τώρα αυτό. Μπορείς, δεν το άκουσα, αλλά γιατί να τον κράξω τον άνθρωπο. Γιατί να τον κράξω, επαγγελματίας είναι. Γιατί να τον κράξω, έτσι δεν είναι. Έχει, ρε παιδί μου, τώρα θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Φυσικά πιο πολύ εγώ γι' αυτό πήρα. Άκουσα σήμερα το μεσημέρι και γενικά όλο αυτό το διάστημα δηλαδή από παραγωγούς, από δημοσιογράφους. Τι είπαν. Ναι, τώρα θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ έκανε δύο σουπαλίες. Τη μια φυσικά, εγώ θα έλεγα πολύ άτυχη σουπαλία. Το σκόρπι ήταν 6-3-7-3 και έριξε 3-3. Στο μόνο που άρχισε σουπαλία και έπρεπε και να χάσει ήταν το προχθεσινό. Και γίνεται ο χαμός. Ναι. Φαγώθηκαν όλοι, ειδικά για την κουβέντα αυτή που είπε ο Τούντορ με τις μπαλαρίνες. Που για μένα πολύ καλά έκανε για μπαλαρίνες. Πολύ καλά έκανε. Γιατί αυτός δεν μπορεί είναι να παίρνουν τόσα λεφτά. Αυτός τι είναι, μπαλαρίνες, ο Σιλινός είναι αυτός. Είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Γιατί όμως να κράξει και να μιλήσει. Είναι παλαρίνος. Όπως τους έκανε, ναι, έκανε μάγκες και άντρες όταν παίξαν την μπαλάρα με ΑΕΚ, την μπαλάρα με Παναθηναϊκό, ναι,
Τώρα του έκανε μπαλαρίνε. Γιατί ήταν μπαλαρίνε προχθέ. Εγώ σου είπα, πρέπει να βγει δείξη να ρίξει πρόστιμο σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και φαγωθήκατε όλοι εσεί. Ναι. Πρέπει να φύγει. Αυτό που είπε, διχάζει του παίχτε, διχάζει την ομάδα. Εγώ δεν είδα καν διχασμό. Εγώ είδα η ομάδα έκανε ένα ωραίο τραπέζι χθε το βράδυ. Προχθέ το βράδυ, γιατί άλλαξε ημέρα σήμερα. Σάλια. Τώρα είναι μια χαρά. Σάλια. Και βλέπω τώρα οι Ηρακλήδει, ναι, να δω και σε αυτού. Φέραν το 0-0 στην Ιβέρια και χάρηκαν λες και πήραν το πρωτάθλημα και τον βαθμό. Εντάξει, και παίξανε εκεί στα ίσια όμως. Δε. Δεν άνοιξε ρουθούν, η μύτη δεν μάτωσε. Αντί να ασχοληθεί, το πάω και βρεθεί ως πόλης, γίνεται χαμός στην πόλη και ο Ηρακλής, θα πούμε, πήρε το χ και όλα εντάξει, πανηγυρίζεται όλοι. Δεν άνοιξε να πείτε έτσι, εκείνο έγινε λάθος, αυτό έγινε λάθος, ο Παπαδόπουλος έτσι, εκείνος έτσι. Μόνο ότι πάω κάρα ασχολείστε, φυσικά καλά κάνετε, το ψωμάκι το βγάζετε από αυτούς. Από τον ΠΑΟΚ το ψωμάκι βγάζετε, το αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε. Γι' αυτό και να ασχολείστε με τους άλλους. Το ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα Arsenal, τα πράγματα εγώ είτε ο Ολυμπιακός κερδούσε 1-0, είτε έχανε 1-0, είτε έχανε 7-0, δεν με ενδιαφέρε. Εμένα με ενδιαφέρε μην πάρει την ισοπαλία. Να υπάρχει, να είναι ανοιχτό το θέμα μεθαύριο, μετά σε δύο εβδομάδες. Τρίμπαλο δεν το συζητάμε. Και αυτά που θα περάσουν, ας αλλάξουν πλευρό το βράδυ θα κοιμηθούν. Τρίμπαλο έχει από την Arsenal, να μην σου πω τετράμπαλο. Την είδαμε την ομάδα σήμερα, 11 παίκτες πίσω και στο 3-0. Εγώ το έλειπα στο γερμανικό, στη γερμανική τηλεόραση μόνο και μόνο για να ακούω τι θα λέει ο σπίκερ. Έλα. Μας ξεφτύλισε, Κωστή μου. Ποιος? Ο σπίκερ, ο Γερμανός. Ναι. Παρόλο που λέει ότι είναι 3-0, 4-0 και οι 11 λέει ακόμα πίσω, δεν βγαίνουν λίγο να ανοιχτούν, να κυνηγήσουν, να βάλουν στην ακόμα τη στιγμή. Μας έκανε με τα κρυμμυδάκια. Μας ξεφτύλισε. Δεν πρέπει που τον άκουγα. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός της Ελλάδος, η ομαδάρα. Κατάλαβες? Η Μπάγερ έδειξε στα πρώτα 20 λεπτά ποια ομάδα είναι, μετά 5 ταχύτητες πίσω, σιγά σιγά. Εγώ θα ήθελα να μπει και το δοκάρι, 5-0, μια παλάμη είναι πιο ωραία, μια μούντζα είναι πιο ωραία. Στεναχωρέστε. Πώς δεν μας έχετε χάρη. Ναι. Τι να κάνουμε. Τα λέμε. Αυτά, κάνει και την κλήρωση και τον γνωρισμό σου είπα, έτσι. Τι κλήρωση. Μην ξεχάσεις. Γιατρέ, καλή νύχτα. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Έλα. Ναι. Το ράδιο κλείσε. Καλησπέρα κύριε Αυτόπουλο. Καλησπέρα κύριε. Κύριε Αυτόπουλε, θα ήθελα να βάλετε κλαρίνα σήμερα. Θα βάλετε κλαρίνα για όλους εμάς που περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Θα βάλετε κλαρίνα. Να βάλω κλαρίνα γιατί έφαγε 4 Ολυμπιακός. Βάλτε κλαρίνα, δεν έχει σημασία γιατί έφαγε 4. Αλλά... Βάλτε τα κλαρίνα και θα περίμενα από εσάς. Ναι. Περισσότερη κριτική σε αυτή την ομάδα, ναι, συγκεκριμένα σε αυτήν, mm-hmm, γιατί όλος ο κόσμος από εσάς περιμένει κριτική, είστε δημοσιογράφος, δεν είστε εκεί πέρα παραγωγός και δημοσιογράφος. Θα περίμενα περισσότερη κριτική σε αυτή την ομάδα και σύστημα και όλα να αποδείξετε ότι δεν αξίζει αυτή η ομάδα 11 συνεχόμενες νίκες και ότι σπάει όλα τα ρεκόρ στην Ελλάδα και ότι δεν είναι ανίκητη, και ότι είναι το ένα και ότι είναι το άλλο. Έτσι. Είναι αυτό. Να το γέρισε καλύτερα. Κλαρίνα βάλτε, κλαρίνα. Στη δικιά μου την εκπομπή κλαρίνα δεν μπαίνουν γιατί εγώ δεν είμαι αντιολυμπιακός, ούτε αντιπαοξής, ούτε αντιαργιανός. Μα δεν έχει σημασία. Όταν είναι ένα παιχνίδι, όταν χάνει μια ομάδα, πρέπει να την πειράσουμε, πρέπει να τους ψιλοκοροϊδέψουμε. Άμα φάει ο ΠΑΟΚ 4 από την Τόρτου να βάλω πάλι κλαρίνα. Δεν τους κοροϊδεύουμε, έχω ένα ΠΑΟΚΣΥ δίπλα να το κοροϊδεύω. Εγώ είμαι ΑΕΚ, όταν χάσω εγώ θα με κοροϊδεύουν οι άλλοι. Σας παρακαλώ, κριτικάρετε λίγο το Μαρινάκι που μίλησε με τον Κοντονή. Από πού και ως που μίλησε ο Μαρινάκης με τον Κοντονή, κύριε Ραφτοπούλε? Ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα μίλησε με τον Κοντονή ο κύριος Μαρινάκης? Ναι. Ο αρχηγός της πιάτσας μιλάμε, ποιο θέλει. Ο αρχηγός της πιάτσας. Έχει και άλλους αρχηγούς στην πιάτσα, δεν είναι μόνο αυτός. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Τζάμπας, ο δικός σου. Ο Τζάμπας. Και εσύ μπορείς να γίνεις αρχηγός. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλες λύσεις στη ζωή, δεν είναι μόνο με τα λόγια. Ας κάνει το γήπεδο στην ΑΕΚ ο Τζάμπας. Να πάρει και ένα σεντερφόρ. Ο Τζάμπας τουλάχιστον αυτά που είπε τα έκανε. Τι έκανε? Σας παρακαλώ. Είπε θα κάνει γήπεδο. Την ομάδα και θα κάνει γήπεδο. Θα κάνει. Περίμενε, στην Ελλάδα είσαι. Περίμενε. Άμα ήταν μάγκας ο Τζάμπας. Γιατί δεν κριτικάρετε το Σίλβα που έβγαλε έξω το μεγάλο το παίκτη του στο Φορτούνι, αυτό το παικταρά που μιλάει όλος ο κόσμος για αυτό. Το Φορτούνι αυτοί τον βγάλανε. Θα σου εξηγήσω γιατί. Το Φορτούνι αυτοί δεν τον βάλανε.
Γιατί πιθανολογήσαν ότι θα φάνε 4 και δεν θα θέλανε τον παίκτη που θέλουν να τον πουλήσουν 15-20 εκατομμύρια να ξεφτυλιστεί. Να φανεί ότι δεν αξίζει. Φυσικά. Γιατί αξίζει. Γελά. Μπράβο, και τον άλλον τον πάρτε γιατί δεν τον βάλανε. Καλό δρόμο. Φιλιά. Γιατί δεν τον βάλανε τον πάρτο. Για χαρά. Για χαρά. Είναι δυνατόν του ΠΑΟΞΗ η χαρά να εξαρτάται από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στην Bayern και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με την Arsenal στο Καραϊσκάκι? Μου φαίνεται ότι κάποιος που δεν μπορεί να κάνει έρωτα παίρνει ιδανικό μόριο. Δηλαδή πέρσι είχαν τη χαρά, τη χαζομάρα του Αριανού. Φέτος ο Αριανός θα ανέβει. Ο Ηρακλής δεν θα πέσει. Και ψάχνουν τη χαρά από τον Ολυμπιακό. Στην πίκρα τη δική τους. Μ' αρέσουν οι οπαδοί όμως. Τους γουστάρω. Ο ένας χαίρεται. Πήγα να φάω μια μπουγάτσα με τυρί σε ένα μαγαζί ενός φίλου Αριανού που χαιρότανε για το 0-0 του Πάγου με τον Πανετολικό. Ρε, προσκύνησες το σύστημα για να ανέβεις στη Β' Εθνική. Δεν με νοιάζει, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα. Πες μου. Ναι, με ακούτε. Πες μου δύο νούμερα από το 1 έως το 23. Σ' ακούμε, φίλε. Α, από το 2 μέχρι το 23. 11 και 18. Έγινε, φίλε. Σ' ακούμε τώρα. Λοιπόν, έτσι περίμενα στοϊκά περίπου μία ώρα για να ακούσω και χάρηκα που περίμενα τόση ώρα. Γιατί περισσότεροι από τους φιλάθλους, οπαδούς, ανθρώπους που μιλήσαν, ειδικά ο κύριος που υπηρετούσε στη Νεάπολη κάτω, μου θύμισε ανθρώπους που δεν θυμούνται σε ποιο σιρτάρι έχουν τα χάπια τους και δεν μπορούν να τα βρουν να τα πάρουν. Σαν Ολυμπιακός που είμαι, σήμερα κατάλαβα τη διπλή όψη του νομίσματος, πώς έχει μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Και το κατάλαβα από τι? Από ότι περιμέναν να φτάσουμε στην Bayern για να χαρούν για την ήττα μας. Κάποτε τη βρίσκαμε και με τη Ρόζενμπουργκ στο Καραϊσκάκι 1-4, τη βρίσκαμε παντού. Η Τζούλια φόρεσε παντελόνια μάλλον πλέον. Η Τζούλια, ναι. Η Τζούλια, βέβαια, φόρεσε παντελόνια, γιατί αυτή η Τζούλια έκανε 3 νίκες στο Champions League που δεν είχε κάνει ποτέ σε ρή ελληνική ομάδα. Και ξεχνάνε, γιατί μηδενίζουν τη μνήμη τους κάθε τόσο για να ξεχνάνε τις φαλιάρες που τρώνε στο κάθε χωριό που πάνε. Ξεχνάνε ότι αυτή η ομάδα πλέον κέρδισε την πρωταθλήτρια Ιταλίας μέσα σε ένα χρόνο, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Και παραλαμβάνω, χαίρομαι για το σημερινό παιχνίδι, δεν θα σχολιάσω τίποτα, δεν αξίζει το σχόλιο. Ξέραμε όλοι από τι θα συμβεί πριν. Εμείς οι Ολυμπιακοί το ξέραμε, γιατί οι υπόλοιποι φοβόντουσαν μη γίνει καμιά στραβή, καμιά ισοπαλία. Δεν το είχαν σίγουρο. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει μεγαλώσει η ομάδα σου, δεν είναι η καλαμαριά πλέον της Ευρώπης. Έχει γίνει ο Πανετολικός της Ευρώπης έστω. Αλλά έχει μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Περιμένανε, επαναλαμβάνω, στοϊκά να παίξουμε μία Μπάγερ, μία Μπαρσελόνα για να χάσουμε. Και τους φάνηκε παράξενο το 4-0. Και θέλουν νταούλια, όταν κάπου πιο πέρα μια μεγάλη Ρώμα έτρωγε 6 και το δεχόταν νορμάλ. Και τους θυμίζω ότι σε αυτό το γήπεδο η μεγάλη Πόρτο που κοστίζει πενταπλάσια και οχταπλάσια από την ομάδα μου έφαγε 5 γκολ σε ένα ημίχρονο πέρυσι. Τους θυμίζω ότι η μεγάλη Ρεάλ έφαγε 4 γκολ μέσα στην έδρα από αυτή την ομάδα και ο καημένος Ολυμπιακός έφαγε 3 γκολ σε ένα 20 λεπτό. Πού είναι το παράξενο? Και θέλω να πω και για τα παγκόσμια φαινόμενα, αυτά που άκουσα για πολέμους, για τη Ρωσία. Ο Παΐσιος το είπε, ναι. Ο Παΐσιος δεν ξέρω τι έλεγε, ο άνθρωπος να είναι καλά εκεί που είναι. Θα πω εγώ αυτό που ήθελα να πω εγώ, ότι αυτοί που κάνουν όνειρα για τη μεγάλη Ρωσία, την Αρκούδα που θα κατέβει, θα κατασπαράξει τα πάντα και θα μας κάνει δώρο και μαζί με την Ταμπακέρα και την Κωνσταντινούπολη, θα ξεχάσουν όλα αυτά. Η Ρωσία είναι ο μεγάλος φτωχός συγγενής της υδρογείου. Αυτό αποδεικνύεται ότι τις κάνουν ένα αποκλεισμό οικονομικό και το εξατμίσαν το ρούβλι και αδειάσαν το σούπερ μάρκετ και έχασε από τα τρόφιμα και έχασε σχεδόν όλη την αξία το ρούβλι. Φανταστείτε αντίστροφα αν θα μπορούσε ποτέ η Ρωσία να κάνει αποκλεισμό οικονομικό αποκλεισμό στην Αμερική. Είναι ένας φτωχός μεγάλος συγγενής, δεν έχει καμία δύναμη. Σε 2-3 μέρες ούτε πόλεμοι ούτε μην ονειρεύονται τέτοια πράγματα. Θα λασκάρει το θέμα, θα ξεχαστεί το θέμα. Με 2-3 ανακοινώσεις δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα. Θα σκοτώσει καμία αρκούδα ο Πούτιν με καμία καραμπίνα, να το δίνουμε στην τηλεόραση, να κάνει καμία καρατιά. Εντάξει, όλα αυτά μπορεί να τα κάνει. Μέχρι εκεί,
Ναι, μέχρι εκεί. Ναι. Μέχρι καμία καρατιά, σε κάνα στημένο ταλέπορο που τον βάζω να κάνει κολοτούμπα μετά την καρατιά. Αλλά παραπέρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί είναι μια χώρα τεράστια, μια χώρα όμως παντελώς μόνη και τεχνολογικά πολύ πίσω. Αυτά. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια και ελπίζω και οι επόμενοι να βγάλουν όλο το μένος τους μέχρι να φάμε τα 3 γκολ από την Arsenal, που πιθανότητα βέβαια να τα φάμε, όπως ονειρεύονται. Σε κάθε περίπτωση, και εδώ κλείνω, θα τους πω κάτι, ότι εγώ σαν Ολυμπιακός δεν χαίρομαι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί το μαθαίνω πολύ αργότερα, γιατί δεν κάθομαι να δω αγώνες στυλ ΠΑΟΚ Τάδε, ΠΑΟΚ Γκαμπάλα ή Ντόρμπουτ ΠΑΟΚ. Αδιαφορώ. Χαίρομαι όμως που αυτοί, όταν εγώ πηγαίνω εδώ για να δω τον αγώνα σε ένα προπό εδώ στη Θέρμη, δεν μπορώ να βρω καρέκλα από τους ΠΑΟΚτζίδες που είναι καρφωμένοι να δουν τον Ολυμπιακό. Αυτό κάτι λέει. Εγώ αγώνα του ΠΑΟΚ φυσικά και δεν θα καθίσω να δω τώρα με ποιες ομάδες να δω, με Μπρόντμπι και με αυτές. Δεν σε τραβάει. Στο 20 λεπτό φεύγω. Ναι. Να είστε καλά κύριε Ραπτόπουλε, καλό σας βράδυ. Ναι, ναι. Και καλή συνέχεια. Πάμε στο τελευταίο κύριο για σήμερα. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Ωραία. Αρχικά ας πούμε ότι εκεί που έγινε σεισμός, ναι, να μην υπάρχουν πάνω. Ας ελπίσουμε. Μετά να πούμε, θα πω το εξής, ότι εγώ είμαι παοκτής. Μάλιστα. Λέω σε Πυρητάς, ναι, τα δύο τελευταία χρόνια πηγαίνω στην Τούμπα σε κάθε μάτι. Ως εκκυρητάς ή ως φίλαθλος. Ως εκκυρητάς. Άσχετο, πηγαίνω και σαν φίλαθλος. Ναι, όταν δεν δουλεύω θα πάω σαν φίλαθλος. Να δω το μάτι. Είσαι ο παδός που δουλεύει security ή είσαι σε εταιρεία. Είμαι σε εταιρεία. Α, ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, θα πω το εξής, ότι παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι. Παίζει ο Ολυμπιακός έξω. Θα κάτσω να δω το μάτς και θέλω να νικήσει ο Ολυμπιακός. Εσύ. Άσχετο τι μου έχει κάνει εμένα στην Ελλάδα. Εμένα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, γιατί είναι δύναμη, θέλοντας εσύ, γιατί έχει ένα μαρινάκι ο οποίος αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο βάζει λεφτά στο ταμείο του, και είναι λογικό και επόμενο να μου πάρει και παίχτες. Να πάρει και παίχτες. Λογικό το θεωρείς. Πες μου. Λογικό το θεωρείς. Λοιπόν. Καλός ή κακός αυτή τη στιγμή. Απλά θυμάμαι. Δύο μάτς που μου έχουν μείνει εμένα. Ένα με τον Ηρακλή τώρα. Στο πρωτάθλημα το δικό μας. Ναι. Και ένα με τον ΠΑΟΚ. Κάτω στο Καραϊσκάκι. Έχει 3-4 χρόνια. Που μας είχαν ξεφτυλίσει. Δεν θυμάμαι ούτε πώς είχε βγει, αλλά μιλάμε, η διαιτησία δεν υπήρχε. Μιλάω για διαιτησία. Πάντα. Στην Ελλάδα, όταν παίζει με ελληνικές ομάδες, δεν θα κάτσω να το δω τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί ξέρω ότι θα νικήσει. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός, η ομάδα του είναι στημένη για έξω, όχι για εδώ. Μάλιστα. Εδώ, όμως, όταν έχεις μια ομάδα με τέτοιο budget, μια ομάδα με τέτοιους παίχτες, μια ομάδα που κάθε χρόνο βγαίνει έξω και βάζει λεφτά στο ταμείο του και πας στον Ηρακλή και τον νικάς με τη διαιτησία, όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Που είμαι παοκτσής και ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Arsenal ΑΒΓ, έτσι, και θα κάτσω να δω το μάτς και θα λέω μακάρι να νικήσει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι ελληνική ομάδα. Φίλε, τι δουλειά κάνεις δηλαδή, να μάθω. Το βιογραφικό σου. Σεκιουριτάς είμαι. Σεκιουριτάς είσαι. Και είσαι, ναι, και είσαι τόσο καλός άνθρωπος, τόσο καλά αισθήματα έχεις. Είμαι Έλληνας. Είσαι Έλληνας. Αυτό βλέπω πρώτα, ναι. Βλέπω πρώτα αυτό. Και μετά θα δω πρώτα. Γι' αυτό έχω δύο διαφορετικές απόψεις. Άλλη άποψη έχω για τον Ολυμπιακό για την Ελλάδα και άλλη άποψη έχω για τον Ολυμπιακό έξω. Έξω όταν βλέπω μια ομάδα να παίζει, θέλω να νικάει. Πώς ετών. Άμα είναι ελληνική. Πώς ετών. 24. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έχω ακούσει τόση ώρα, παίρνουν Ολυμπιακοί, δηλαδή προηγουμένως πήρε ένας Ολυμπιακός και λέει το εξής, ότι δεν με απασχόλησε, ας πούμε, που έχασε η ομάδα. Όχι ρε φίλε. Ή τώρα πριν που μιλούσε ο άλλος που λέει δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Σόπα ρε φίλε, δεν βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Έλληνας δεν είσαι, τι είσαι. Εκτός αν είσαι από άλλη χώρα, ναι, έτσι συμφωνώ κι εγώ μαζί σου. Όχι όμως, όταν είσαι Έλληνας και βλέπεις ελληνική ομάδα. Ποια είναι η ελληνική ομάδα. Ποια είναι η ελληνική ομάδα. Οποιαδήποτε. Μα όλοι ξένοι παίζουν, ρε φίλε. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ.
Πρόσεξε. Ναι. Έχεις Ρώσο στον ΠΑΟΚ μεγαλομέτωχο. Έχω, ποδόσιο. Ναι. Σέρβο, ναι. Σέρβο έχει στο μπάσκετ και Αλβανό έχω, είχες, ναι, ναι, και Αλβανό ναι. Να πούμε είχε στο βόλεϊ. Ναι. Και τι ελληνική ομάδα είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός σήμερα είχε ένα Έλληνα παίκτη. Η κάθε ομάδα έχει μια ιστορία. Την ιστορία δεν την γράφει ο Σαββίδης. Την ιστορία, η ιστορία είναι γραμμένη. Η ιστορία είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αν δεν ήταν ο Ρώσος, ξέρεις που θα τον πάω τώρα. Κοίτα, από τη μία μπορεί και να το προτιμούσα. Να το προτιμούσες. Μπορεί και να το προτιμούσα, ναι. Αλλά βλέπουμε τα τωρινά δεδομένα. Δεν βλέπουμε το αν δεν είχε έρθει. Φίλοι, βλέπουμε είσαι, τώρα τι γίνεται. Είσαι τόσο καλός και τώρα αυτή τη στιγμή, είσαι τόσο και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έχει εδώ και πολλά χρόνια τα οποία όχι δεν έχουμε δεξιά παίχτη, όχι δεν έχουμε μπροστά. Πήραμε τον Μπερμπάτοφ ο οποίος προχθές έπαιξε μάτς και είχε 0 στις 5 τελικές. Πότε δεν μου βάλει γκολ αυτός ο παίχτης. 0 στις 5. Που ξέρω κι εγώ και όλοι μας ότι είναι καλός παίκτης, ότι είναι μεγάλος παίκτης. Ήταν. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες, ναι. Ήταν. Συμφωνώ. Πούντος. Πούντος. Θες να μιλάμε για τον Πλάουτς, είναι πιτσιρικάς, μαζί σου, ναι. Πούντος. Τι πιτσιρικά δεν φίλε, 28 είναι. Όλοι, δε, γενικότερα για όλους μιλάω. Πού είναι. Ο Μαρενάκης, θα σου πω κάτι, δεν έπαιξε ομάδα μπαλά. Δεν τους έκοψε την προηγούμενη φορά δεν τους έκοψε λεφτά. Ο Σαββίδης γιατί δεν το κάνει αυτό, δεν κατάλαβα. Άλλο μέγεθος. Και τον έχουν μόνο άντε, πάρτε. Τους βγάζει και για δείπνο. Δηλαδή, πρέπει να χάσουμε και τους για δείπνο. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, φίλε, φιλιά. Τα λέμε, καλή δουλειά να έχεις. Λοιπόν, λοιπόν, γιατρέ, ποιοι κερδίσανε. Πες τα ονόματα. Εσύ θα πεις τα ονόματα. Ο ένας ο φίλος είναι ο Μίχος Δημήτριος. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 969. Και ο άλλος ο φίλος είναι ο Μπόμπορας Γιώργος. Το τηλέφωνο του σε 143. Μπόμπορας και Μίχος. Γιώργος και Δημήτρης. Μάλλον Δημήτρης και Γιώργος. Πού έρχονται αυτοί. 2-31-0-282-400. 2-31-0-282-400. Ναι. Θα τηλεφωνήσουν, θα μιλήσουν με την γραμματεία και θα κλείσουν τις συνεδρίες του βελονισμού. Πέντε. Πέντε συνεδρίες. Αυγενικό. Έκαστος. Αυγενικό. Ναι. Ωραία. Χιλιδίδη συνεχίζει με σεισμούς, αεροπλάνα να πέφτουν, μουσική. Δεν ξέρω, δύσκολη μέρα σήμερα. Και γενικά αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι είναι λίγο έτσι πιο έτσι. Δεν είναι ναι. Έντονη. Έντονη. Καλό βράδυ. 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 Έντονη. Καλό βράδυ.